Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα σε μια ιδιαίτερη στιγμή και για την πορεία του Αρχείου Πολιτισμού αλλά και την δική μου προσωπικά ως. Οι λέξεις δεν βγαίνουν, έχουν φρακάρει στο έρκος των οδόντων και είναι πολύ δύσκολο να σας το πω. Είναι πολύ δύσκολο να το αναγγείλω και πραγματικά μοιάζει το όλο πράγμα σαν να γκρεμίζονται κολόνες του ελληνικού πολιτισμού, δυστυχώς αναντικατάστατες. Αυτό το ουδής αναντικατάστατος ποτέ δεν το κατάλαβα και με το ζόρι κρατιέμαι όρθιος για να μην τσιρίξω και να μην φωνάξω. Έτσι όμως έπρεπε να γίνουν τα πράγματα κατά την τελευταία επιθυμία του Άρη Πουλιανού. Τηρήσαμε και τιμήσαμε την θέση του αυτή, την άποψή του αυτή, με πίκρα, με πόνο, όμως ήρθε η στιγμή να πούμε μερικά πράγματα. Ίσως για τελευταία φορά να τα ακούσει ο ελληνικός λαός, να τα μάθει, και ό,τι θέλει ας γίνει σε αυτόν τον τόπο που μόνο ο πολιτισμό πρόσφερε, με τους ανθρώπους που μόνο ο πολιτισμό πρόσφεραν. Είναι δύσκολο, ξέρετε, να λες πράγματα που οι άλλοι τα αποσιωπούν, τα κρύβουν και θέλουν να τα θάψουν. Είναι δύσκολο να ορθώσεις το ανάστιγμά σου και να πεις «Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι εντελώς διαφορετικά». Τότε βέβαια θα συναντήσει μπροστά σου όλα τα θεριά. Και εκεί πια αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Εκεί μετράει το πόσο αντέχεις και το πόσο δεν αντέχεις. Ποιοι είναι δίπλα σου, ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποιοι στέκονται, ποιοι παραστέκονται και στα δύσκολα φαίνονται ποιοι είναι εκεί, όχι στα εύκολα. Για να κάνουμε αυτήν την δύσκολη διαδρομή και για μένα προσωπικά, γιατί ήταν προσωπικοί μου φίλοι και ο Άρης και ο Νίκος ο Πουλιανός, έχω την μεγάλη τιμή και χαρά να μιλάω σήμερα στο σπίτι του με την αγαπημένη του σύντροφο, τη σύζυγο, την γιατρό Δάφνη Πουλιανού, η οποία έγραψε και την βιογραφία του Άρη, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Δάφνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με διάλεξες, επέλεξες να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να μιλήσουμε, γιατί πρέπει να υποθούν μερικά πράγματα. Πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει από σένα αυτά τα πράγματα και όχι από οποιονδήποτε άλλο που ίσως μπορεί και να τα διαστρεβλώσει, ίσως και επειδή δεν τα ξέρει από πρώτο χέρι να τα πει κάπως διαφορετικά χωρίς να έχει κακή πρόθεση. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η δική σου η μαρτυρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και αυτή τη στιγμή τιμάμαι τους δύο μεγάλους, τους δύο κολοσσέους επιστήμονες, Άρη Πουλιανού και Νικόλαο Πουλιανού. Ο Άρης έφυγε στις 2 Μαρτίου του 2021. 10 μέρες πριν πεθάνει, μου λέει, κουράστηκα, άσε με να φύγω. Λέω, εγώ σε κρατώ. Εσύ με την πολύ σου περιποίηση και όλοι σας με την πολύ σας αγάπη. Μου το ξανάπει, άσε με να φύγω. Του λέω, σε 10 μέρες έχουμε την επέτειό μας. Κλείνουμε 66 χρόνια μαζί. Λες και μου έδωσε το λόγο και μόνο το λόγο του. Στις 27 Φλεβάρι που έχουμε την επέτειο, ήρθαν τα εγγόνια, ήρθαν οι φίλοι, κάναμε την επέτειο και σε λίγες μέρες, 2/3 έφυγε. Μου ζήτησε από καιρό, όχι τελευταία από καιρό, αν πεθάνω μην το ανακοινώσεις. Άστους να πιστεύουν ότι ζω.
Αυτή ήταν η επιθυμία του. Η δεύτερη επιθυμία του ήταν να τον πάω στο χωριό μου, στο Δεσπότη Γρεβενό, να τον θάψω. Αλλά εκείνο τον καιρό εγώ ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη με την περιποίησή του και με τις δικές μου αρρώστιες. Και δεν άντεξα να τον πάω και έτσι τον άφησα. Πήγα εδώ στο κημητήριο του ζωγράφου. Ξεφυλίζοντας τα χαρτιά τους, να κάνω κάποια ταξινόμηση, κάπου να δω τι έχουμε, είδα ένα έντυπο που λέει εφορία, παλαιοανθρωπολογίας, σπηλαιολογίας, που μόνο αυτό δεν είναι. Κάνανε αρπαγή αυτή τη εφορία και την κάνανε αρχαιολογική. 80% των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί είναι αρχαιολόγοι. Ο μόνος είχε και έναν γεωλόγο που τώρα βγήκε σε σύνταξη, δεν ξέρω αν με βάλανε άλλον. Ο μόνος ανθρωπολόγος που ήταν εκεί πέρα ήταν ο Νίκος ο Πουλιανός. Πάλι ο ανθρωπολόγος. Πάλι ο ανθρωπολόγος, ναι. Ήταν ο Νίκος ο Πουλιανός. Κι όμως επί χρόνια τον είχαν στο ψυγείο. Δεν θέλανε τις γνώσεις του. Δεν θέλανε τις βαθιές γνώσεις ο Νίκος. Είχε φοιτήσει σε πανεπιστήμια που είχε καλούς καθηγητάδες και πιο πολύ τον πατέρα του. Το δάσκαλο τον είχε συνέχεια δίπλα, συζητούσαν διάφορα πράγματα, συζητούσαν τα ευρήματα, τα αναλύανε, τα χρονολογούσαν μαζί. Ήταν, όπως είχε πει κάποιος, είναι ο βοηθός σου. Και λέει ο Άρης, όχι, δεν είναι ο βοηθός μου, είναι ο συνεργάτης μου. Κι αν τον αφήνανε να προχωρήσει, να κάνει ένα σκαφί, να γράψει τα συμπεράσματά του για τη δουλειά του, θα με ξεπερνούσε. Αυτό το έπεσε μια διάλυξη της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, που τότε τα γραφεία τους τα είχαμε στο γιατρείο μου, στην Πιδάρο 15. Θα γινόταν και καλύτερος από μένα. Δεν τον αφήνουν. Κάποια στιγμή για να γλιτώσουν από τον Πουλιανό τον μεταφέρανε στην εφορία εναλίων, που δεν ήταν το θέμα του εκεί, δεν ήταν το αντικείμενο του εκεί. Γιατί τον στείλανε, να μην τον έχουν στα πόδια τους. Πέρασε ο γιος μου 7 ΕΔΕ. Για να τον καταπιέσουν ψυχολογικά. Ύστερα από αυτό το bullying έφυγε ο γιος μου. Έφυγε στα 66 του. Έφυγε ένα χρόνο και 4 μήνες αφού το έφυγε ο πατέρας του. Έφυγε και είχε πολύ, πολύ δουλειά ακόμα να κάνει. Είχε πάρα πολύ ακόμα δουλειά να κάνει. Αλλά... Θυμάμαι τον Νίκο εναγωνίως να μου λέει για ανασκαφές που γίνονταν και βρίσκονταν νεκροταφεία και οστά και σκελετοί. Εναγωνίως να μου λέει βρέθηκαν 200 σκελετοί στη Βιωτία, 150 στην Αθήνα, στην Αττική. Ένα κόκαλο ζητάω, ένα οστό ζητάω, μισό σκελετό ζητάω τότε με τον κεραμικό μου αυτά που βρίσκονταν και δεν του δίνανε ούτε ένα κόκαλο, ούτε ένα κόκαλο να είμαι εδώ, με πληρώνετε, είμαι υπαλληλός σας, με έχετε σε αυτή τη θέση, δώστε μου ένα κόκαλο να κάνω τη δουλειά μου. Και δεν του δίνανε ποτέ, κανένα, όχι σκελετό να μελετήσει, ένα κόκαλο να μελετήσει. Που να πούμε ότι η οστεοπαθολογία, δηλαδή σήμερα πλέον η παλαιοστεοπαθολογία, δηλαδή μπορεί από ένα κόκαλο να δείξει πολλά πολιτισμικά στοιχεία. Από διατροφή, από ασθένειες, από κοινωνικές συνήθειες και θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Δεν μιλάω για DNA και τέτοια πράγματα, μιλάω για τα αρχαιολογικά ευρήματα και την παλαιοπαθολογία που θα μπορούσαμε να ξέραμε, να γνωρίζαμε. Και ήταν ο μόνος καθήλυν αρμόδιος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και ο μόνος που δεν το επέτρεπα να κάνει τίποτα.
Έχεις γράψει ένα κείμενο όμως και θέλεις να το διαβάσεις. Θα ήθελα ένα, για να, λίγα από αυτά τα έχω ήδη πει, αλλά η εφορία παλαιοντολογίας, σπηλαιολογίας, την ίδρυσε ο σύζυγός μου, ο Άρης Πουλιανός, και τον εξοπέταξαν, όπως συνήθιζε να λέει όταν τον πετούσαν έξω από το σπήλιο. Τον εξοπέταξαν οι αρχαιολόγοι, οι πολιτικοί και οι δυο μαζί, για να είναι τώρα πάνω από 80 χρόνια, 80% αρχαιολόγοι. Η κατάληψη της εφορίας από τους αρχαιολόγους. Έχοντας τον ένα και μοναδικό ανθρωπολόγο Νίκο Πουλιανό στο ψυγείο, τον κυνήγησαν με βάρβαρο τρόπο. Αρχικά τον μετέφεραν στην εφορία εναλίων. Εκεί όμως δεν ήταν το αντικείμενό του. Τον πέρασαν από 7 ΕΔΕ για να τον εξοντώσουν. Ένα μπούλινγκ επί χρόνια. Του άρπαξαν την πνευματική ιδιοκτησία και τον έστελαν στον άλλο κόσμο. Τοποθέτησαν στο σπήλιο Πετραλώνων Χαλκιδικής έναν αναρμόδιο. Στη θέση του Άρη και Νίκου Πουλιανού. Αυτό το λέω γιατί το σπήλιο αυτό είναι ένα ζωντανό μουσείο ανθρώπου και μόνο ανθρωπολόγος μπορεί να κάνει ανασκαφή και τη μελέτη των ευρημάτων. Και αυτό ήταν οι Πουλιανοί. Αυτοί ανέδειξαν την Ελλάδα παγκοσμίως. Οι αρχαιολόγοι μελετούν τα έργα του ανθρώπου, όπως αγαλματίδια, αγγεία και άλλα, αυτά που βρίσκουν στους τάφους. Τους σκελετούς τους μελετούν μόνο ανθρωπολόγοι. Ήρθε ο καιρός να αποκαταστήσουν τον Άρη Πουλιανό για το τεράστιο έργο. Εκείνος χρονολόγησε τον Αρχάνθρωπο στα 700-800 χιλιάδες χρόνια. Κι όμως στους επισκέπτες λένε ότι είναι 350 χιλιάδες χρόνια. Θα έπρεπε να λένε την χρονολόγηση του ειδικού, του ανασκαφέα Άρη Πουλιανού ή τουλάχιστον και τη χρονολογία του ανθρωπολόγου ερευνητή. Θα ήθελα να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη για όσα προκάλεσαν οι αντίπαλοι αυτά που πέρασαν από απάνθρωπες συμπεριφορές ανθρώπων. Ένας, ήρθαν πολλοί κοντά στον Πουλιανό να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Ένας από αυτούς σπούδασε την ανθρωπολογία κοντά στον Πουλιανό. Ο μαθητής αυτός έγινε καθηγητής πανεπιστήμιο, ενώ ο δάσκαλος έμεινε μεταξεταστείας. Είχε πει ένας από αυτούς για την οικογένεια Πουλιανού μια κακία, το τρικέφαλον τέρας. Εμείς νιώσαμε περηφάνεια. Εκείνος το πήρε για κατηγόρια, για βρισιά. Οι αντίπαλοι τον έκαναν αντιπουλιανικό και πάλιψε λυσαλέα στα δικαστήρια ενάντια του δασκαλώτου του Πουλιανού. Τον επιβράβευσαν όμως. Τον έκαναν πανεπιστημιακό. Είναι και άλλοι που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Κατηγορώντας το δάσκαλό του Πουλιανό και έπαιρναν θέση καθηγητού πανεπιστημίου. Τώρα το τρικέφαλον τέρας έμεινε μόνο. Ο
ο ένας, εγώ, ο Άρης και ο Νίκος, Πουλιανός, έφυγαν. Ο Άρης έφυγε στα 97 το χρόνια, ενώ ο Νίκος έφυγε νωρίς, μόλις 66 χρονών, και είχε πολλά ακόμα να δώσει. Πάλεψαν και τρεις ακούραστα παλικαρίσια και έφεραν στο φως τα σπάνια μεγάλης επιστημονικής αξίας ευρήματα από λιθώματα αρχανθρώπων, τη μάκρο και μίκρο πανίδα, αυτό το τρικέφαλον τέρας που τώρα έμεινα μόνο χωρίς τις δυο αγάπης της νιώτης μου. Ο Πουλιανός ένιωσε την ανάγκη να χτίσει το ανθρωπολογικό μουσείο. Για να στεγάσει και να εκθέσει τα εκθέματα για το κοινό. Έκανε εργαστήρια που εργαζόταν ο Άρης Πουλιανός και τα μέλη της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Μελετούσαν τα απολιθώματα, τα απολιθωμένα οστά ανθρώπων και ζώων, τα λίθινα και οστένα εργαλεία. Υπάρχουν πολλά ευρήματα στα εργαστήρια, έτσι όμως θα μείνουν, γιατί οι Πουλιανοί έφυγαν. Ο Νίκος θα μπορούσε. Θα μπορούσε να συνεχίσει, γιατί είχε πολλές καλές γνώσεις. Τον ήθελαν όμως μακριά από το έργο του. Όταν τελικά χτίστηκε το μουσείο, έγραψαν μια επιγραφή. Ανθρωπολογικό Μουσείο ΑΕΕ, Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, και μια πλακέτα με την που έγραφε με την πρωτοβουλία του Άρη Πουλιανού, Προέδρου της ΑΕΕ, την αυτοθυσία πολλών μελών της και με την υλική και ηθική ενίσχυση του ΕΟΤ, κατατίθεται ο θεμέλιος λίθος. Του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων. Όχι, δεν είχε υλική βοήθεια. Το κράτος έδωσε μόνο 29 εκατομμύρια δραχμές και ο Πουλιανός έκτισε μουσείο 1.100 τετραγωνικά μέτρα και άλλα 3 κτίρια που θα τα έκανε για να μπορούν να μένουν φοιτητές που θα έρχονταν από όλο τον κόσμο να σπουδάσουν κοντά στον Πουλιανό. Έκανε το κηλικείο, το ταμείο με έξοδα της οικογένειας Πουλιανού. Κι όμως είπαν ότι χρωστάει στο δημόσιο. Και άρχισε ένας άλλος αδίστακτος πόλεμος. Ο Τρίτσης όταν είδε το μουσείο είχε πει «Εμάς τα χρήματα αυτά θα μας έφταναν μόνο για την μελέτη, για τα σχέδια του μουσείου. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο έργο». Η ηθική βοήθεια είχε για λίγο, μόνο στην αρχή. Μετά άρχισε ένας βάρβαρος πόλεμος εναντίον του Πουλιανού. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αμφισβήτησαν το επιστημονικό του έργο. Σκοπός τους ήταν να τους διώξουν. Φτάνει, φύγε. Τώρα ήρθαμε εμείς. Έτσι τα παλικάρια, τους άρχισαν να φθείρουν την πλακέτα, ώσπου την ξύλωσαν. Την επιγραφή Ανθρωπολογικό Μουσείο ΑΕΕ γκρεμίστηκε και έβαλαν στη θέση του τη λέξη ΕΟΤ. Καιρός να επανορθώσουν αυτήν την βάναυση ενέργεια.
πήγαιναν οι Πουλιανοί για επιφανειακές έρευνες σε όλη την Ελλάδα. Και μόλις άρχιζαν ανασκαφές, έτρεχαν οι επιτίδοι να τους διώξουν για να αναλάβουν εκείνοι. Ήξεραν όμως την αξία, γι' αυτό μια φορά έστειλαν τον Νίκο Πουλιανό από την εφορία στις Σμιλές Γρεβενών να ψάξει για παλαιοντολογικά ευρήματα. Όταν βρήκε αυχαβλιώδοντες, γιατί είχε γνώσεις, είχε βαθιές γνώσεις και ήξερε πού θα βρει αυγλιώδοντες. Τα ζώα πηγαίνουν κοντά στο νερό. Εκεί συνήθως τα βρίσκεις, εκεί που πάνε να πιούν. Είχε γνώσεις ο Νίκος Πουλιανός, γιατί είχε τον Κιαρέλη, καθηγητή πανεπιστημίου, για δάσκαλό του, αλλά και τον πατέρα του, τον καλύτερο ανθρωπολόγο του κόσμου της γενιάς του. Εδώ ο Άρης τα έδωσε όλα. Του έμαθε τα μυστικά της επιστήμης. Όταν λοιπόν ο Νίκος βρήκε τους χαβλιώδοντες, τον κάλεσαν να επιστρέψει στην έδρα του και σε λίγους μήνες πήγαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να κάνουν ανασκαφές. Και το αστείο είναι όταν πήγαμε κάποια φορά οι τρεις μας να δούμε τα ευρήματα στο χωριό Μιλές Γρεβενών. Μας ξενάγησε μια νεαρά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φαίνεται δεν ήξερε ότι είχε προηγηθεί ο Νίκος Πουλιανός. Και μιλούσε με θαυμασμό, με περηφάνεια για τις γνώσεις της και για τα ευρήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι Πουλιανοί έδειξαν ανωτηρότητα και την άφησαν να καφιέται για το έργο αυτό. Στον Περδίκα της Πτολεμαΐδας βρήκε πολλά απολιθώματα ζώων και ένα ολόκληρο σκελετό ελέφαντα ο Άρης Πουλιανός, που το χρονολόγησε στα 3 εκατομμύρια χρόνια. Άφησε το γιο του, Νίκο, με μια ομάδα να κάνουν ανασκαφή και τη συντήρησή του. Δεν άργησαν και εμφανίστηκε ένας καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τους βοηθούς του για να διώξουν τον Νίκο με την ομάδα του. Αυτά είναι ένα μικρό δείγμα. Τα έργα των Πουλιανέδων είναι αμέτρητα, είναι τεράστια. Δάφνη μου, σε ευχαριστώ για αυτή τη σύνοψη που έκανες. Ήταν λίγα αυτά που είπες για τα ανασκαφές και τα ευρήματα και η προσφορά της Ανθρωπολογικής Εταιρείας είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι και στον Ποινίο οι έρευνες, είναι πάρα πολύ στα Γρεβενά, σε πάρα πολλά σημεία, στη Χαλκιδική, όχι μόνο στα Πετράλωνα, αλλά και στην Τρίγλια. Και νεροφαγιά της Τρίγλιας. Ναι, σε πολλά. Αλλά στα Θαρούνια της Εύβοιας. Στα Θαρούνια της Εύβοιας, ναι. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Γενικά, γιατί πιστεύεις ότι κυνηγήθηκε ο Άρης, ο Πουλιανός, και αυτό μετακυλίστηκε και στον Νίκο? Ποιο ήταν το... Έχεις γράψει τη βιογραφία του. Εδώ, Άρης Πουλιανός, ανατροπές. Έτσι. Λες τη λέξη ανατροπή. Ναι. Δηλαδή... Η ανατροπή του Άρη Πουλιανού είναι ότι ώσπου έγραψε την προέλευση των Ελλήνων παγκοσμίως, πίστευαν ότι ο άνθρωπος προέρχεται, γεννήθηκε, άρχισε να υπάρχει πριν 150-300
300.000 χρόνια. Έρχεται ο Πουλιανός τώρα και ανατρέπει παγκοσμίως την χρονολόγηση αυτή. Και λέει όχι, έχουμε 700-800.000 χρόνια. Άλλο που τώρα χρησιμοποιούν οι περισσότεροι μόνο 700.000. Mm-hmm. Βρήκε τη φωτιά μέσα στο σπήλιο. Ένα 1.150.000 χρόνια. Ναι. Βρήκε και άλλα απολιθώματα ζώων. Και φυτών. Και φυτών. Όπως το κρινάκι. Ναι. Βρήκε απολιθωμένες αρκούδες. Ήινες. Πουλιά. Ναι. Θες να πεις ότι αυτή η μετατόπιση προς τα πίσω της προέλευσης του ανθρώπου και για πολλά χρόνια, δεν τα 150, τα 150 δεν τα έκανε 200, τα 200 δεν τα έκανε 250, τα πήγε 700 και 800 χιλιάδες, δηλαδή πήγε 500-600 χρόνια πίσω, ήταν αυτό που συντάραξε την επιστημονική κοινότητα. Είναι αυτό που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν οι ανθρωπολόγοι. Και όταν ο Πουλιανός χρονολογούσε τα ευρήματά του σε άλλα πανεπιστήμια, στη Γερμανία, νομίζω Αγγλία, στη NASA έστειλε δείγματα. Στην Ιαπωνία. Στη Ιαπωνία, ο Κρετσόη. Να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν 7 έως 10 χρονολογήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Και το 700-800 είναι η άποψη του Άρη του Πουλιανού, ενώ υπάρχουν χρονολογήσεις που το πάνε και ακόμα πιο πίσω. Τώρα, ναι. Έτσι, το πάνε στο 1.100.000. Ναι. Αλλά εμείς παίρνουμε σαν βασική άποψη την άποψη του ανασκαφέα, την άποψη του Πουλιανού, 700-800.000. Και να πούμε βέβαια ότι πριν πολλά χρόνια γράφανε για 150.000, ενώ τώρα λένε για 250-300 σε μια, δηλαδή μας κάναν και χάρη, και το πήγανε και 100.000 χρόνια πίσω. Σε παράβαση οποιασδήποτε, σε παραβίαση οποιασδήποτε επιστημονικότητας, σε μια ανασκαφή να μην λαμβάνεται υπόψη η άποψη του ιδίου του ανασκαφέα και μελετητή, αλλά να λαμβάνεται υπόψη ενός οποιοδήποτε άλλου, όποιος κάνει αυτός. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πες μου κάτι. Το σπήλαιο των Πετραλώνων γίνεται κατά κάποιο τρόπο στην άποψη του Έλληνα, μετά από όλα αυτά όσο γίνονται, σαν ένα λίκνο του ελληνισμού, σαν ένα φωτεινό λίκνο του ελληνισμού. Γιατί πριν από αυτό δεν είχαμε αρχαιότερες αποδείξεις για την ύπαρξη ανθρώπων στην Ελλάδα μας. Μετά από αυτό βρέθηκαν κι άλλες βέβαια. Άνοιξε ο δρόμος και άνοιξαν στόματα. Έτσι δεν είναι? Μετά την τόλμη Πουλιανού άνοιξαν και άλλα στόματα. Έχουμε, ας πούμε, στον Αξιό 10 εκατομμύρια. Έχουμε στην Θράκη και στην Δόντι στην Αθήνα 7 εκατομμύρια. Αρχίζουν δηλαδή και άλλοι και μιλάνε. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη προσφορά του Άρη του Πουλιανού. Έβαλε το στήθος του μπροστά. Ναι. Για να τολμήσουν και άλλοι να λένε, εμένα μου έχουν πει προσωπικά ανθρωπολόγοι και αρχαιολόγοι ότι θέλαμε αλλά δεν τολμούσαμε. Ναι. Και πήραν θάρρος από τις ανακοινώσεις των Πουλιανών και άρχισαν και αυτοί να σπρώχνουν τα πράγματα λίγο προς τα πίσω. Είναι χρονολογικά. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τον Πουλιανό τον σταμάτησαν γιατί δεν θέλανε να βρει και άλλα ευρήματα. Έλεγε, μου λείπει από τους σημερινούς, από την προϊστορία ως τον αρχάνθρωπο, μου λείπουν κρίκοι. Mm-hmm. Μου λείπει ο κρίκος να συνδέσω τον αρχάνθρωπο με τους σημερινούς ή έστω τους προϊστορικούς. Τον σταμάτησαν και σε λίγα χρόνια βρήκαν στην Βουλγαρία ευρήματα 15 εκατομμύρια χρονών. Mm-hmm. Ενώ θα μπορούσε ο Άρης. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, καλό είναι καθόλου να είναι από παντού να βρίσκονται ευρήματα. Βεβαίως. Αλλά τον Πουλιανό και σταμάτησε. Ναι, και όταν μιλάμε για Βουλγαρία, μιλάμε για αρχαία Θράκη τότε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ζωνάρι Θράκη-Μακεδονία,
από την Αδριατική θάλασσα έως την Κωνσταντινούπολη, όλο αυτό το ζωνάρι, έτσι, Θράκη, δηλαδή σημερινά Βαλκάνια και Μακεδονία, όλο αυτό το κομμάτι έχει δώσει το λίκνο της ανθρωπότητας. Την εξέλιξη της ζωής. Εξέλιξη. Και φτάνει και μετά τον Πόντο, μέχρι τον Κάφκας, όλο αυτό, ναι, αυτό είναι το ζωνάρι το μεγάλο, ναι, το μεγάλο της ανθρωπότητας. Και ναι, προφανώς κάποιοι δεν θέλαν να βρεθούν αυτά τα ευρήματα εντός, ναι, ελλαδικών ορίων, ελληνικών, ναι, ορίων. Αυτό, ναι, δεν είναι. Αυτό είναι, βέβαια. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι με την αρχαιολογία μπορείς να κάνεις πολιτική. Η αρχαιολογία είναι κατεξοχήν επιστήμη η οποία είναι διαπλεκόμενη. Μπορείς με ένα έβριμα να κάνεις, να στήσεις ολόκληρο εθνικιστικά κινήματα, βλέπεις τι γίνονται σε γειτονικές χώρες, ναι, έτσι, να κάνεις ψεύτικη ιστορία, πλαστή ιστορία, χαλκευμένη και οτιδήποτε. Όταν όμως βρεις τα ευρήματα εδώ πέρα, στην Χαλκιδική ή στην Ιγρίτα που βρέθηκαν, ναι, των 9 εκατομμυρίων χρόνων και υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης αυτά, στο υπόγειο βέβαια, αλλά υπάρχουν, μπορεί κάποιος να πάει να τα δει, τα πράγματα αλλάζουν. Όμως, το θέμα είναι ότι δεν άφησαν τον Άρη, δεν πέρασε δηλαδή, παρόλο που το έχει εισηγηθεί, να ονομαστεί Πετραλιένσης. Ναι, ναι. Δηλαδή, ο κάθε Γερμανός βρίσκει στον Νεάντερνταλ ένα σκελετό, του δίνει όνομα, ναι, Νεάντερνταλ το λέμε. Ο κάθε άλλος Γερμανός, Χάιντελμπεργκένσης. Ναι. Ο οποιοσδήποτε βρει στον τόπο του, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Κινέζοι, ναι, έτσι, ο άνθρωπος του Πεκίνου, οι Ισπανοί, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Μόνο εμείς δεν ξέρουμε εμείς να τιμήσουμε τα ευρήματά μας, να τιμήσουμε τον τόπο μας. Εμείς γιατί να μην τον πούμε Πετραλιένσης, Τριγλιένσης τον, γιατί να μην είναι διεθνής ο όρος πια και να γίνει βράβευση γι' αυτό. Δηλαδή να έρθει το ελληνικό κράτος, να σε αγκαλιάσει, να σου πει μπράβο ρε φίλε, να το περάσει στα σχολικά βιβλία, να κάνει διαλέξεις, να κάνει εκπομπές στην τηλεόραση, κοιτάξτε τι βρήκε. Δηλαδή, γιατί δεν το θέλουν αυτό, γιατί αυτό το πράγμα τους ενοχλεί. Έχεις καταλάβει τόσα χρόνια. Γιατί βρέθηκαν εκείνοι, όπως έλεγε ο Άρης, αγράμματοι. Ήταν αγράμματοι, δεν μπόρεσαν. Ο Νίκος έλεγε, ο Πουλιανός, ο Άρης, γεννήθηκε 200 χρόνια νωρίτερα, και δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. Ο Άρης ο Πουλιανός, έλεγε ο Νίκος, είναι μια μπουλντόζα που σκάβει και ξεθάβει την ιστορία μας και εμείς πάμε από πίσω να ξεδιαλύνουμε τα ευρήματα. Ναι, γιατί μετά έρχονται οι ανθρωπολόγοι για να δουν τι ακριβώς είναι, ναι, αυτό που βρέθηκε. Αλλά όμως βρέθηκε, όμως υπάρχει το εύρημα. Εδώ όμως έχουμε και άλλο θέμα. Πού είναι το κρανίο των Πετραλώνων? Πόσες φορές το έχει ζητήσει ο άνθρωπος αυτός? Πόσες φορές το έχει ζητήσει ο Νίκος? Πόσες φορές το έχει ζητήσει η ανθρωπολογική? Πόσες φορές έχουμε γράψει πόσοι δημοσιογράφοι? Ρε παιδιά, πού είναι αυτό το κρανίο? Νομίζω είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νομίζεις είναι. Νομίζεις. Αν το ψάξετε, μπορεί να το. Τι να το κάνω εγώ στο Πανεπιστήμιο, σε ένα ντουλάπι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης? Είναι κάπου να το δει ο κόσμος? Ναι, είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης? Είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ναι, Πολύγυρου? Είναι κατά την άποψή μου, αν ήμουν υπουργός πολιτισμού, θα έκανα ένα αντίγραφο και θα το βάζα σε όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Είτε αυτά είναι αρχαιολογικά, είτε είναι λαογραφικά, είτε είναι οτιδήποτε. Ο Νίκος Πουλιανός πάλεψε να μπει το κρανίο αυτό στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Μουσείο, δεν ξέρω πού, να μπει εκεί. Κι όμως δεν το δώσανε γιατί, για να πάνε κόντρα στον Νίκο. Δηλαδή, μια προσωπική κόντρα κάποιων ανθρώπων μπορεί να στερεί από τον ελλαδικό λαό, από τον ελληνικό λαό, να δει το εύρημα ενός προγόνου του. Δηλαδή, σε τέτοια χάλια έχουμε φτάσει, σε τέτοια χάλια είμαστε. Τόσο, δυστυχώς, τόσο. Κάποιοι, μόνο στην Ικαρία, κάποιοι πρότειναν να κάνουμε ένα μνημόσυνο, φιλολογικό μνημόσυνο, το Άρη και τον Νίκο, μια και είναι ο Άρης τον Έβδηλο. Mm-hmm. Μερικοί φοβηθήκανε. Μερικοί μου γυρίσανε την πλάτη και δεν το είπα εγώ. Λέω, αν κάνετε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το οργανώσω, αν κάνετε μια τέτοια εκδήλωση, εγώ θα σας πω δύο λόγια για τον Άρη. Και όταν με στείλανε να μιλήσω με την αντιδήμαρχο, α, μου λέει, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, θα πάτε στον δήμαρχο. Λέω, δεν με παρατάτε μέσα, να πάω εγώ στον δήμαρχο να ζητιανεύω. Εσείς πρέπει να οργανωθείτε. Εσείς είστε πατριώτες που είναι δικό σας άνθρωπος, είναι του τόπου σας άνθρωπος. Και εκεί σταμάτησε. Και δεν είναι το μόνο, θέλω να σου πω, και η επιγραφή του Δυσπηλιού, που
Τη βρήκε ο Χρουμιστόδης Πιλιό 7.000 χρόνων, 7.500 χρόνων, πρωτογραφή στην Ελλάδα. Πήγε στο Αριστοτέλειο και από εκεί εξαφανίστηκε. Χάθηκε σε κάποια συντήρηση, όπως και ακόμα συντηρείται το κρανίο των Πετραλών. Από ποιους, γιατί, πού είναι τα αποτελέσματα, πού είναι τα ευρήματα, πού είναι οι ανακοινώσεις. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε ένα, δεν έχουμε ένα, με ένα μόνο πνεύμα, ήταν ένα πράγμα, θα έλεγα, είναι τυχαίο. Υπάρχει μια προσωπική εμπάθεια. Εδώ είναι δεκάδες πράγματα. Πού είναι το πρωτόγλυπτο της Μακεδονίας του Νίκου, πού είναι το Μινωικός Μικροκέφαλος, πού είναι, δηλαδή καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα και δύο. Ναι. Δεν είναι ένα και δύο. Εγώ το ξεπερνάω το ότι ήταν εναντίον του Άρη αυτό όλο το θέμα. Βλέπω μια γενικότερη στρατηγική, πολιτική με ήττα, ναι, κατά ναι. οποιοδήποτε πάει να θέσει την Ελλάδα στο κέντρο του παγκόσμιου χάρτη, του ναι. παγκόσμιου γίγνεσθε. Κάποια στιγμή που μειώσανε την χρονολόγηση του κρανίου των Πετραλώνων, έγραφε μια γερμανική εφημερίδα, επιτέλους και πάλι παλιότερο το κρανίο του, πώς το λένε, της Γερμανίας, προλίγου το είπατε. Χαντελμπεργκέν. Ναι. Και πάλι και ήταν παλιότερο. Ναι. Και επιτέλους και πάλι παλιότερο. Μα το... Δηλαδή αυτό είναι ένας, κάνουν πολιτική, δεν κάνουν επιστήμη. Ακριβώς. Μα και το αγγλικό το πανεπιστήμιο το έχει 600.000 χρόνια. Δηλαδή γιατί επιμένουμε να διαλέγουμε τη μικρότερη χρονολόγηση. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εμένα κάτι που με κάνει εθνικά υπερήφανο, γιατί να δέχομαι την άποψη που θα με κάνει λιγότερο υπερήφανο και να μην δέχομαι την άποψη που με κάνει περισσότερο υπερήφανο. Γιατί να είσαι εσύ υπερήφανος και να μην είμαι εγώ ο Γερμανός ή ο Άγγλος ή όποιος άλλοσδήποτε. Διότι έχω το έβριμα. Έχω την απόδειξη. Ναι, έχεις την απόδειξη, δεν... έχεις το έβριμα, αλλά εγώ κάνω πολιτική για να σε... Για να σε θάψω. Σε θάψω. Ναι. Πάμε λίγο παρακάτω. Το έργο αυτό, ολόκληρο το κτίριο της ανθρωπολογικής εταιρείας, ολόκληρο αυτό το μοναδικό μουσείο που υπήρχε στην Ελλάδα ανθρωπολογικό, ήταν ένα έργο για το οποίο δούλεψα φυσικά ανθρωπολογική. Τα μέλη που ήμασταν όλοι τότε εκεί πέρα και εργαστήκαμε και δουλέψαμε και από αφιλοκερδός έως με την καλή μας διάθεση κλπ. Ήταν ένα έργο πραγματικά που μόλις όταν ήρθε ο Τρίτσης, πραγματικά που τον είχαμε φέρει και είχε έρθει εκεί πέρα, είπε με τέτοια χρήματα, με τόσα χρήματα, εμείς σαν δημόσιο δεν θα κάναμε ούτε το σχέδιο. Ναι, ναι, ναι. Να δώσουμε σε μελετητές. Ναι, ναι, ναι. Και συγχαρητήρια και μπράβο σας για αυτό το πράγμα όλο που υπάρχει. Στις αποθήκες του υπήρχαν ευρήματα που έπρεπε να καθαριστούν, να μελετηθούν κλπ. Τα οποία δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να το κάνει, πρώτον γιατί ήρθε η έξωση έτσι, κάποια στιγμή και δεύτερον γιατί δεν συνέχισε εργαστηριακά να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Πού είναι αυτά τα ευρήματα, ποιος τα έχει αυτά τα ευρήματα? Εκεί είναι και θα πάνε χαμένα γιατί κανένας δεν είναι άξιος να τα μελετήσει. Ο Νίκος έφυγε που θα μπορούσε να συνεχίσει, αλλά και εδώ που ήτανε τον πήγανε στα εργαστήρια εκεί πέρα να το πούνε μελέτα τα αυτά. Αυτή είναι η δουλειά σου, να μελετήσεις τα ευρήματα που εσείς κάψατε. Τελευταία φορά που πήγα εγώ, που βάλανε και ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ που σου ανεβάζει επάνω και το έχουν κάνει λίγο τσίρκο το όλο ναι. πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν... Όχι. Έχουν κάνει λίγο ένα εκεί πέρα, σαν πανηγύρι είναι με διάφορα μαγαζάκια εκεί πέρα. Πας να δεις δηλαδή το λίκνο της ανθρωπότητας, πας να δεις το λίκνο του ελληνισμού, πας να δεις από εκεί που ξεκίνησε η πρωτοκατοίκηση ας πούμε στα Βαλκάνια ή και βλέπεις απ' έξω να πουλιέται χαλβάς φαρσάλων, να γίνεται δηλαδή... Πας με ευλάβεια και συναντάς πανηγύρι. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω να πω έτσι. Πανηγύρι με την κακή λέξη. Ναι. Και υπάρχει και ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ που σε ανεβάζει επάνω και σε πηγαίνει στον χώρο του πάρκινγκ κλπ. Να πας. Με βαριά καρδιά το έκανα για να δω τι υπάρχει μέσα. Επειδή τα ξέρω ένα προς ένα σχεδόν τα ευρήματα, δεν υπήρχε φωτιά. Και το πρωτόγλυπτο δεν υπήρχε. Έκανα λοιπόν ερώτηση στον άνθρωπο που ήταν εκεί πέρα, φύλακας. Του λέω, εδώ υπήρχε μια φωτιά. Υπήρχε στάχτη. Που ήταν ενός εκατομμυρίου 150.000 χρόνων. Έχω φωτογραφίες, τα έχω βγάλει, τα έχω δει. Ξέρω πώς μπήκε εδώ πέρα μέσα, όλα αυτά. Ξέρω τη χρονολόγηση. Α, μου λέει, αυτά τα λέει, τα έχουμε στην αποθήκη. Γιατί οι ηλικίες αυτές, λέει, δεν υπάρχουν. Λέω, εσύ τι είσαι που μου το λες αυτό? Μου λέει, φύλακας. Λέω, και πώς έχεις επιστημονική άποψη? Η άποψή σου κρίθηκε σε κανένα συνέδριο,
δημοσιεύτηκε κάπου, μπήκε σε κάποια... Το πρωτόγλυπτο λέει είναι από την Κοζάνη και ήταν εδώ. Έδειχνε το πρώτο γλυπτό του κόσμου. 700.000 χρόνων. Πού είναι? Και αυτό λέει μεγάλη ηλικία. Λέει το... Εσύ λέω έχεις διοικητικές αποφάσεις. Ποιος διοικεί, ποιος αποφασίζει τι θα εκτίθεται και τι θα πάει στην αποθήκη να μην το βλέπει πλέον ο κόσμος. Μου λέει μεγάλη ιστορία, άσε με τώρα. Και έλεξε εκεί το πράγμα. Τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αυτά του λένε, αυτά λέει. Ναι, εδώ ξεκινάει το λάθος. Από τη στιγμή που λέω αυτά που μου λένε να πω, δεν είμαι πολίτης, δεν είμαι ενεργός πολίτης. Ναι. Είμαι φερέφωνο. Ναι. Εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό, να κάνω μια θέση για να παίρνω ένα μισθουλάκο μόνο και μόνο και να λέω ό,τι μου λένε. Πες μου κάτι. Το σπήλαιο το παίρνει η ανθρωπολογική εταιρεία με αόριστο χρόνο. Η πρώτη σύμβαση ήταν αορίστου χρόνου. Ναι. Έτσι. Κερδίζει και τον Άριο Πάγο, κερδίζει δύο φορές και το ΣΤΕ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ωραία. Και μετά γίνεται μια τροπολογία, μια παράκαμψη, ένας τρόπος εποχής Βενιζέλου, Υπουργείας, ναι. Βενιζέλου, Ευάγγελου Βενιζέλου, και φεύγει από τα χέρια του ΕΟΤ η όλη η ιστορία των σπηλαίων και πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Και μετά αρχίζει ένας ανηλεής διωγμός να φύγει η ανθρωπολογική εταιρεία από εκεί και να πάει το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς προχωράνε τα πράγματα από εκεί και έπειτα? Ο Νίκος όταν είδε αυτή την κατάσταση και είδε ότι ο πατέρας του στενοχωρέθηκε πάρα πολύ το 11 που τον διώξανε, τους είπε εμείς θέλαμε τα εισιτήρια για να μπορούμε να πληρώνουμε τους υπαλλήλους. Να πληρώνουμε το ρεύμα, το ΙΚΑ, το νερό. Ανάλαβετε τα όλα εσείς. Πληρώστε, πάρτε και τα εισιτήρια, πάρτε τα οικονομικά, πάρτε τα όλα. Αφήστε τον Πουλιανό εδώ πέρα να κάνει μια διάλυξη που και που. Κι όμως τον έδιωξαν. Δηλαδή η κατηγορία ήταν ότι η ανθρωπολογική εισπράττει τα εισιτήρια. Όχι, ο ΕΟΤ έδωσε τα εισιτήρια στον Πουλιανό, ναι. Γιατί δεν πλήρωνε τους υπαλλήλους. Και τους λέει ο Πουλιανός, αφού δεν μπορείτε να πληρώσετε τους υπαλλήλους, εγώ θα τα καταφέρω με τα εισιτήρια. Έτρεχε ο Πουλιανός στα ξενοδοχεία και τους έλεγε, ένα λεωφορείο σήμερα θα μου στείλετε. Mm-hmm. Και πήγαινε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο να οργανώσει, να έρχεται κόσμος να δούνε το έργο πρώτα απ' όλα και να αφήσουν χρήμα για να μπορέσει να... Και με τα εισιτήρια αυτά να πληρωθεί το έργο, ναι. Τα νίκια, τα... Ναι. Γιατί αυτοχρηματοδοτεί το, ναι. Το σπήλαιο και το μουσείο. Όταν είδαν ότι προχωράει πολύ... Ότι και... υπάρχει μεγάλη εισρωή κόσμου και εισιτηρίων... Ναι. Τότε δεν τους άρεσε και άρχισαν να... Τις διώξεις. Οι οποίες φτάσανε μέχρι και προπυλακισμούς. Προπυλακισμούς εμένα όταν ήρθε ο επιμελητής να μας δώσει την κλίση για να παραλάβει το σπήλαιο. Εγώ δεν ήμουνα εκεί και μου λέει ο Τρίπλης ο δικηγόρος πήγαινε και πες του Άρη να παραδώσει τα κλειδιά και να μην υπογράψει τίποτα. Ο Άρης ήταν αποφασισμένος πια. Πάω και του λέω, ο Άρη μόλις πάω ήταν εκεί ο κλητήρας, κόσμος δίπλα, όλο το χωριό, όλο το θέατρο. Πάω εκεί και του λέω, ο Τρίπλης τηλεφώνησε και είπε να μην παραδώσεις. Να μην υπογράψεις, παραδώσεις μόνο τα κλειδιά. Έρχεται ο επιμελητής και με πιάνει από την Ζαμασχάλης να με διώξει. Του λέω, από πού, από το σπίτι σου με διώχνεις. Εδώ είναι δημόσιος χώρος. Άστην, του λέει ο Άρης, άστην, δεν θα ξαναμιλήσει. Λέω, θα ξαναμιλήσω. Δηλαδή, άσχημα πράγματα. Πώς άντεξε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Συνολικά τα δικαστήρια ήταν πάνω από 100, έτσι. Πάνω από 100, ναι. 130 κάπου δικαστήρια, ναι. Θυμάμαι. Κερδισμένα. Πώς ήταν η ψυχολογία του σύζυγου, όχι του επιστήμονα,
του σύζυγου που μπαίνει στο σπίτι μέσα και λέει στη γυναίκα του πάλι δικαστήριο έχω αύριο. Δηλαδή του δεν, σύζυγου μιλάω, του ανθρώπου. Δεν τα έφερνε αυτά στο σπίτι. Θα μάθει να γινόταν το... Ερχόταν ολοχαρές, αγάπες, δαφνάκι μου, κοριτσάκι μου, πού θα πάμε απόψε. Αυτή ήταν τα δικαστήρια, τα μάθαινα μετά εγώ. Και πιο πολύ από τον Νίκο. Δεν ήθελε να με βάλει σε αυτό τον... Παρόλο που στην ανασκαφή, εγώ χρηματοδότησα πάρα πολύ το... την ανασκαφή του, την... γιατί στην αρχή ο ΕΟΤ δεν πλήρωνε τα... τους μισθούς. Και μια μέρα μου τηλεφωνάει και μου λέει, στείλει μου 250.000 για να δώσω τα Χριστούγεννα, το δώρο Χριστουγέννου στους ανθρώπους πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννα. Και μόλις τα πάρω θα σου τα δώσω. Τα έστειλα εγώ όλα. Εκείνος δεν τα πήρε, δεν τα πήρα κι εγώ. Δεν τα πήρε ποτέ. Αφού πληρώθηκαν, ηρέμησα. Έχτισε ένα... Υπήρχε ένα επικλινές μέρος με σαν κερκίδες. Το θεατράκι πλέον. Το θεατράκι, το χτίσε και εκεί που ήταν άδειο έβαλε έναν καλό χτίστη και συμπλήρωσε και τα έκανε... Τα πεζουλάκια και να εκεί. Τα πεζουλάκια, ναι. Έδωσα 350.000. Από την τσέπη σου. Εγώ. Από την τσέπη σου. Την τσέπη μου. Θα σου τα δώσω τα φνάκι μου. Το ξέρω εγώ ότι θα τα πάρω, αλλά... Και για προς τιμήν του ποσού που σε ένα βραχάκι δίπλα έγραφε θέατρο Δάφνην. Πήγαν και το ξυλώσαν. Θέλω να σε ρωτήσω, σας είπε ποτέ το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, ότι ήταν αυτός υπουργείο, ήταν αυτός ποιος διαφεντεύει τώρα αυτό, ότι πόσα χρήματα δαπανίσατε εσείς ιδιωτικά από την τσέπη σας, ελάτε πάρτε τα ή πάρτε τα μισά. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Δεν, όχι μόνο δεν μας είπαν ότι χρωστάει ο Πουλιανός στο δημόσιο. Και ήρθε μια μέρα, ήταν ακόμα ο Άρης ο εγγονός μου στην κοιλιά της μάνας του, ήταν 8 μηνών έγκυος. Ήρθαν να μας κατασχέσουν τα πράγματα. Και ήταν δύο άντρες και μια γυναίκα, της γυναίκας της Άρης η τραπεζαρία μου που έχω κάτω. Λέει θα πάρουμε αυτή την τραπεζαρία, αυτό τον πίνακα, αυτό, αυτό. Εγώ έλειπα. Η καημένη νύφη μου άβγαλτη από αυτά τα πράγματα, αν είδε καλά καλά δεν ήξερε τίποτα, έβαλε τα κλάματα. Όταν μπήκα εγώ μέσα λέω τι κάνετε εδώ πέρα. Γιατί λέει δεν ξέρετε ότι θα σας κατασχέσουμε, λέω πού να το ξέρουμε. Σας ειδοποίησαμε, λέω όχι δεν μας ειδοποίησατε και παρακαλώ να φύγετε έξω, να μου έρθετε με ένταλμα και μόνο τότε θα μπείτε μέσα. Έχουμε λέει ένταλμα, δεν μου το δείξανε. Τους λέω η Χούντα ήρθε και άρπαξε τον άντρα μου από μέσα από εδώ πέρα. Τώρα είναι η δεύτερη Χούντα που μου αρπάζει, ήταν επί Πασόκ. Μ' αρπάζει, λέω, τα πράγματα. Τέλος πάντων δεν έγινε αυτό. Τέλειωσε εκεί αυτό. Σοφίζεται ο Βενιζέλος να κάνει μια ενέργεια. Δεν τα θυμάμαι καλά, αλλά ως τότε θα πρέπει να γίνει αυτό. Αλλιώς σας κατάσχουμε την περιουσία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε 3 μέρες. Και ήταν καιρός Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Σου λέει θα λείπουνε και τους ταρπάζουμε όλα. Κατά κακή τους τύχη ήμασταν εδώ πέρα και αναγκαστήκαμε να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες. Και έτσι γλιτώσαμε την περιουσία μας. Θα μας κατάσχανε και την περιουσία που εγώ ξενυχτούσα σαν γιατρός που έφερνε ευθύνη για 2 ζωές, για τη μάνα και για αυτό που κουβαλούσε μέσα της. Για να έρθουν οι επιτίδιοι να μου τα αρπάξουν. Όσοι ναι. Εκεί φτάσανε. Ναι. Βέβαια, αυτά γίνονται επί εποχή Πασόκ, αλλά μετά έχουμε και κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑΣ. Κανείς δεν... Είχε κάποιος κάποια διαφορετική στάση. Κανείς. Κάποιος υπουργός πολιτισμού. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλά. Κάποιος υπουργός πολιτισμού επισκέφθηκε το σπήλαιο να δει τι γίνεται εκεί. Μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη. Mm-hmm. Και ως υπουργός πολιτισμού. Ναι. Ναι, ωραία. Ήρθε να φτιάξει τα πράγματα. Ναι. Αλλά οργάνωσαν οι τοπικοί τέτοια
για την Μπακογιάννη εκδήλωση. Εκδήλωση και αντιπολιανική εκδήλωση. Γιατί ήρθε η Μπακογιάννη με τα, τους δικούς τους ανθρώπους της, ναι. Ήρθαν και όλοι οι χωριανοί. Μπαίνει ο Άρης μπρος με την Μπακογιάννη να της κάνει, να της παρουσιάσει, να της δείξει το μουσείο, να την ξαναγήσει. Και σταμάτησαν τον Νίκο τον Πουλιανό να μπει μέσα. Και φωνάζει ο Νίκος, «Μπαμπά, δεν με αφήνουν να μπω μέσα». Και λέει ο Νίκο, ο Άρης το είπε, «Έτσι ήρθατε να λύσουμε τα προβλήματα, με αυτόν τον τρόπο». Ο Νίκος είναι το δεξί μου χέρι. Ο Νίκος βγάζει δουλειά για 10 ανθρώπους που έρχονται εδώ να δουλέψουν. Και? Τον άφησαν. Και? Τίποτα. Εκεί σταμάτησε. Δηλαδή τι ήρθε να κάνει? Ήλθον, είδον και απήλθον? Είδε όλα αυτά και σου λέει, ναι. Τι έχω εγώ να ανακατευτώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι. Πάντως το θέμα δεν λύθηκε. Προφανώς εγώ πιστεύω ότι ούτε οι πρωθυπουργοί μας είναι σε θέση να λύσουν αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα. Δέχονται εντολές απ' έξω. Τι ήθελε η Μέρκελ στις πρέσπεις να του πει του Τσίπρα τι, επιτσιρικά ή υπογράφεις είσαι βουλιάζω στη λίμνη. Τι ήθελε η Μέρκελ. Αυτό ήταν θέμα δικό μας και της... Της γείτονος. Από εκεί λέω ότι... Ήθελα να σου πω ότι το θεωρώ αδιανόητο να γίνεσαι υπουργός πολιτισμού. Κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση κάποιος μπαίνει υπουργός πολιτισμού. Και μερικές από τις 10 πρώτες σου επισκέψεις που πρέπει να πας να δεις, ρε παιδί μου, ανέλαβε ένα υπουργείο που έχει ευθύνη για την Παρθενώνα, ξέρω, έτσι, για 10 πράγματα. Να πας να δεις την Γνωσό, το πρώτο βουλευτήριο στον κόσμο που είναι στην Πολιόχνη της Λίμνου, να πάει να δει στο Σπήλαιο των Πετραλώνων, τις 10 από τις επισκέψεις. Όπως είχε πει ο Πουλιανός, το Σπήλαιο των Πετραλώνων είναι η Ακρόπολης, ο Παρθενώνας της Ελλάδας. Ποιος τα ακούει, ποιος τα καταλαβαίνει. Ποιος τα καταλαβαίνει. Άρα δεν έχει έρθει κανένας υπουργός πολιτισμού. Είχε έρθει ο Καραμαλής μόνο. Και αυτό γιατί... Ο Κωστάκης, ο μικρός. Ο γέρος. Ο γέρος, υπουργό πολιτισμού λέω. Α, υπουργό πολιτισμού, όχι. Κανένας μόνο... άλλος, ναι. Κανένας. Λοιπόν, πες μου λοιπόν για τον Καραμαλή, τον γέρο. Το γέρο τον Κώστα τον Καραμαλή ήρθε γιατί έκανε διακοπές στο Πόρτο Καράς. Πόρτο Καράς, κλασικά. Ο Γιάννης ο Καράς ήταν πολύ φίλος του Άρη. Τον θαύμαζε... Και έστελνε τις πριγκίπισσες που ερχόταν από την Ολλανδία, από πού δεν θυμάμαι. Όλους τους έφερνε εκεί να δουν το σπήλιο. Ο ίδιος έφερε και το Ζισκάρ Ντεστέν. Και τους λέει δεν μπορείτε να έρθείτε στην Ελλάδα και να με δείτε αυτό το κολοσσαίο έργο. Έτσι ήρθε και ο Καραμαλής. Αλλά και πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα. Είδε το έργο. Είδε. Ήταν σε γνώση του. Και αυτό είναι χειρότερο. Ναι. Αυτό είναι χειρότερο που μου λες. Άλλο να μην έχω δει ποτέ κάτι, να μην ναι. το ξέρω πότε τι άποψη να έχω, και άλλο να έχω δει, να έχω προσωπική άποψη και να μην κάνω τίποτα. Ναι. Είναι χειρότερο. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι τα πούλμαν που φεύγαμε από την Αθήνα και 2 και 3 πούλμαν εκδρομικά. Θυμάμαι τον κόσμο εκείνη την εποχή, η Δάφνη μου, που φεύγαμε, δεν σταματάγαμε πουθενά στη διαδρομή και πηγαίναμε κατευθείαν στο σπήλαιο. Λέει, το απόγευμα ήμασταν στο σπήλαιο. Δεν κάναμε στάση, ούτε για κατούριμα που λένε. Δηλαδή, ερχόταν ο κόσμος, εκδρομή, για το Λίκνο. Αυτό. Και σε όλη την πορεία δεν τους ένοιαζε αν περνάμε Θεσσαλονίκη να κάτσουμε να πιούμε καφέ. Προσπερνάγαμε και τη Θεσσαλονίκη και ανεβαίναμε τον περιφερειακό και βγαίναμε Χαλκιδική να έρθουμε εκεί πέρα. Θυμάμαι λοιπόν πάντα τον Άρη Αγέροχο πάνω ψηλά στο. Ότι όπως ανεβαίναμε στην ανηφόρα από τα σκαλάκια εκεί πέρα, να μας περιμένει χαμογελαστός. Μα 50 ήμασταν, μα 100 ήμασταν, μα 400 ήμασταν, να κάτσει με έναν να συζητήσει την απορία του, να ρωτήσει τι είδε, τι δεν είδε, με έναν. Που εμείς τους μισούς τους πέραμε για το μουσείο, για να μην μπουν όλοι μέσα,
να μπουν οι άλλοι, να βγουν από το μουσείο, να μπουν οι άλλοι, ξέρεις. Και αυτός έλεγε, όλοι μαζί εδώ πέρα καθίστε να σας πω, να τρώει χρόνο, να δαπανάει χρόνο αυτός ο επιστήμονας. Αυτό ήταν η ζωή του. Να εξηγεί στον καθένα. Η ζωή του ήταν αυτό, το έργο αυτό ήταν η ζωή του. Για το παραμικρό κοκαλάκι, για το παραμικρό έβριμα, για το... Και θα, σε μια ιδιωτική μου επίσκεψη θα το πω, με το μικρό μου γιο να είναι 5 χρονών, τον οποίο τον πήρε αγκαλιά, τον πήρε αγκαλιά για μέσα, ξέρω εγώ, και του δείχνε τα ζώα και αυτά, μικρά παιδιά, ξέρετε, του πόσο την αρκούδα, την καμιλοπάρδαλη, ξέρεις, την Ιένα και αυτά. Και το παιδί δεν ξέρω πώς το κατέγραψε μέσα του αυτό που τον πήρε αγκαλιά και του δείχνε τα κόκαλα, του δείχνε τα ζώα και αυτά. Και μετά που πηγαίναμε σε μια ταβέρνα από εδώ, από εκεί, κάναμε διακοπές, έψαχνε κάτω συνέχεια. Κοίταγε κάτω συνέχεια. Είναι μικρό, και όπως είναι μικρό και έβλεπε καλύτερα χαμηλά, βρήκε μια μασελίτσα τόση δα μικρή. Και μετά από 5 μέρες. Και γυρνάει και μου λέει, να πάμε στον παππού Άρη να το βάλει στο μουσείο. Του λέω, ρε παιδί μου, αυτό κάποιο ζωάκι, λέω, εδώ πέρα δεν είναι για το μουσείο, αλλά ήταν πολύ παλιά ευρήματα, να πάμε στον παππού τον Άρη. Και τελικά μας ξεσήκωσε πάλι και ξαναπήγαμε πάλι, γιατί ήθελε ο μικρός. Το βλέπει ο Άρης, το πιάνει, του λέει, αυτό είναι, λέει, από σκατζόχυρο. Θα το πλύνεις, θα το καθαρίσεις και θα το βάλει. Το έχει ακόμα στο γραφείο του ο μικρός, το έβριμα του σκατζόχυρου, και από τότε άρχισε με τα ζώα να έχει μια ιδιαίτερη σχέση, να το ψάχνει. Δηλαδή, θέλω να πω πώς μίλησε στα παιδιά, πώς πέρασε στα παιδιά, πώς περνούσε αυτός ο άνθρωπος στα παιδιά. Το ξέρω γιατί είχα φέρει μαθητές μου. Είχε έρθει στη σχολή ηχοληψίας, ηχού και εικόνας που είχαμε με τον Άκη τον Γκολφίδη. Του είπα, Άρη μου, εδώ τα παιδιά ασχολούνται με την εικόνα και με την... θα έρθω να μιλήσω. Μα δεν είναι σχετικά, ξέρω εγώ, δεν σπουδάζουν κάτι πολύ. Και ήρθε και μίλησε σε παιδιά με ήχο και εικόνα. Να τους πει για τα... Δηλαδή, το έργο της ζωής του, όπου ήθελε, ήθελε όπου τον καλούσαν, όπου, ήθελε, όπου του λέγανε, ήθελε να πάει να το δείξει, να το προβάλλει. Έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο που προβάλλει Ελλάδα. Ναι. Και δεν τον κάνεις, δεν τον στέλνεις εσύ σαν κράτος σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις συνέδρια, σε όλα στο εξωτερικό, να πάει να πει τα ευρήματά του, να πάει να μιλήσει για αυτά που βρήκε. Δεν τον στέλνεις μόνο με του πληρώσεις τα έξοδα να τον κάνεις διαφημιστή. Με δικά του έξοδα πήγαινε σε όλα τα συνέδρια. Με δικά του έξοδα. Τώρα θα σου πω με δικά του έξοδα. Είχαμε πάει με δικά μας έξοδα με τον Νίκο στην Ατάλεια σε ένα συνέδριο. Mm. Με δικά μας έξοδα. Γιατί προκρίθηκε η εργασία μας, αλλά μετά μας είπαν ότι επειδή είστε Έλληνες, ξέρω εγώ, κάτι μας βρήκαν κολλήματα, λέμε εμείς θα πάμε. Και πήγαμε τον Νίκο με δικά μας έξοδα στην Ατάλεια. Εκεί λοιπόν που πήγαμε και είδαμε ανακοινώσεις, είδαμε κάποιες ανακοινώσεις κάποιων καθηγητών ως Βόρειο Μακεδόνων. Λέει ο Νίκος, λέμε, κοιταζόμαστε με τον Νίκο, μου λέει τι είναι αυτό. Λέω τι είναι αυτό. Δεν μας είχαν πει ότι θα μιλήσουν, ποιοι είναι οι Βόρειο Μακεδόνες. Και λέμε, αυτό δεν το δεχόμαστε. Τι είναι αυτό, λέει, που λέει Βόρειο Μακεδόνες. Οι Σκοπιανοί θα τους πείτε. Ούτε καν είχε γίνει το θέμα της υπογραφής, της ντροπής αυτής, της ντροπής που έγινε στις πρέσπες. Πολλά χρόνια πριν σου μιλάω. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε κάποια σύμβαση να το λέει αυτό. Και δεν τους λέγανε Βόρειο Μακεδόνες. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε με τον Νίκο από την Ατάλεια. Γυρίσαμε με λεωφορείο, με κτέλ πίσω, με δικά μας έξοδα, ενώ κάποιοι άλλοι καθηγητές παραμείνανε. Και ήταν καθηγητές πανεπιστημίων που παίρνανε κάθε μήνα βρέξει χιονίσει 3.000 ευρώ μισθό. Και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε γιατί δεν δεχόμασταν ποτέ να ήμασταν συνομιλητές με κάποιους που αυτοπροσδιορίζονταν ως Βόρειο Μακεδόνες ψευδός και χαλκευμένος. Λέω για τα δικά μας έξοδα, για τα ίδια έξοδα. Να μην στέλνεις τον Άρη Πουλιανό και τον Νίκο Πουλιανό σε όλα τα συνέδρια του κόσμου. Να του λέτε αυτή είναι η δουλειά σας. Εγώ αυτό θα έκανα. Αυτή είναι η δουλειά σας. Μάθετε ποια συνέδρια γίνονται στον κλάδο σας. Πάρτε τα λεφτά, πάρτε 1.000 πόσο κάνει το εισιτήριο να πας, πήγαινε και κάνε την ανακοίνωσή σου, μίλα για την Ελλάδα. Και εκτός από τον αρχάνθρωπο, τον οποίο δεν τον έχει δει και καθόλου Άρης, το κρανίο. Το είδε, το μελέτησε. Ναι, ενώ δεν το είδε στο μουσείο. Δεν, ναι. Ποτέ, ένα αντίγραφο υπάρχει στο μουσείο. Ναι. Δεν το έβαλε εκεί. Έχουμε και κάτι παράξενο στην Τρίγλια. Το οποίο είναι πολλά. Στη Τρίβλια βρέθηκε ένα κοριτσάκι, ένα σκελετός, 17 χρονών κοριτσάκι, που το παρουσίασε το 9 στην Κίνα. Mm. Και
το έχει δώσει το όνομά μου. Δάφνη. Τη Δάφνη, ναι. Και όμως τίποτα, δεν ακούστηκε στην Ελλάδα τίποτα. Υπάρχει όμως η ανακοίνωση αυτή σε παγκόσμιο συνέδριο. Υπάρχει. Μάλιστα. Και υπάρχει και η κνήμη. Το οστό της κνήμης. Τη κνήμη δεν ξέρω που την έχουν. Πού είναι αυτή. Αλλά αυτό στο μουσείο πρέπει να ήταν. Δεν είναι. Να σε πάω σε κάτι άλλο. Ας πάμε λίγο στον Μπερδίκα της Πτολεμαΐδας, στην Κοζάνη. Ναι. Εκεί το παράξενο δεν είναι ότι βρήκαμε έναν ελέφαντα. Παντού σε όλο τον κόσμο είναι γεμάτοι ελέφαντες, γεμάτοι σκελετοί από μαμούθ. Αυτή τη ηλικία και αρχαιότερη ηλικία και 3 εκατομμυρίων χρόνων και 10. Παντού, σε όλο τον κόσμο υπήρχαν παντού ελέφαντες. Και στην Ελλάδα τότε πάρα πολύ. Το παράξενο δεν είναι αυτό. Το παράξενο είναι το περίεργο, το πρωτότυπο της υπόθεσης είναι ότι αυτός ο ελέφαντας κυνηγήθηκε από ομάδα, παγιδεύτηκε και φωνεύτηκε με λόγχες, με όπλα εκείνης εποχής, που σημαίνει ότι 3 εκατομμύρια χρόνια, 3 εκατομμύρια, σε διορθώσω, είναι 3.150.000 χρόνια πριν από σήμερα. Κάποιοι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, 3 εκατομμύρια χρόνια, 100.000 πριν από σήμερα, κάποιοι άνθρωποι οργανώθηκαν, συνασπίστηκαν, δηλαδή μια κοινωνία, συνεννοήθηκαν. Όχι, φαντάζομαι, με κραυγές δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Όχι, βέβαια. Έφτιαξαν ένα τεχνικό έργο. Σκέφτηκαν πώς θα παγιδεύσουν ένα τεράστιο ζώο και αφού το παγιδεύσουν και το βάλουν μέσα εκεί στα ειζήματα, με τα κόντια τους, τα δόρατά τους, να το σκοτώσουν. Τα οποία, οι αιχμές των οποίων βρέθηκαν πάνω στο σκελετό. Ναι. Αυτό είναι το παράξενο. Ότι όχι, έχουμε ένα σκελετό 3 εκατομμυρίων χρόνων και τι έγινε. Παντού υπάρχουν ελέφαντες 3 εκατομμυρίων χρόνων. Όμως, αυτό είναι το παράξενο αυτής της ιστορίας. Ότι εδώ έχουμε 3 εκατομμυρίων χρόνων οργανωμένη κοινωνία. Ναι. Που κάνει οργανωμένο κυνήγι. Βρήκε και κάτι μπάλες. Μπάλες που τις ψήνανε και γινόταν σκληρές. Και αυτές ήταν ένα όπλο κυνηγιού. Κάποιες μπάλες είχε πάει. Να, τόσες μπάλες μικρές. Τις είχε πάει στο μουσείο. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν ξέρω. Της Κοζάνης. Τη Χαλκιδική. Α, τη Χαλκιδική. Και Κοζάνη. Και στη Κοζάνη. Όχι Κοζάνη, νομίζω με την προσπάθεια του Άρη βρήκαν ένα χώρο και το κάνανε ένα μουσείο να βάζουν όλα αυτά τα ευρήματα που βρίσκανε στην. Όταν. Προσπαθούσαν να βγάλουν το λιχνίτι. Mm-hmm. Με το στα ορυχεία, στα λιχνιτορυχεία. Περνούσαν, πήγα εγώ εκεί, τα είδα. Περνούσε το μηχάνημα και κάποια τα έκανε σκόνη το μηχάνημα. Τα έκανε. Κάποια πετιότανε δεξιά και αριστερά και τα μάζευε. Έβαλε ο Άρης άνθρωπο της ανθρωπολογικής εκεί κάμπου στους μήνες και τα μάζεψε. Αυτά τα παρέδωσε στον Μπερδίκα, στο Δήμο. Στο Δήμο. Και έχουν αρκετά από αυτά. Έκανε και ένα σπιτάκι εκεί πέρα, έχει χτίσει. Έκανε ένα εξάγωνο σπιτάκι για να καταφέρει να προστατέψει το σκελετό, να μην χαθεί. Και έτσι πως είναι το χτίριο, ο σκελετός είναι κάτω στο δάπεδο και έκανε μια. Ένα μπαλκονάκι. Λίγο πιο πάνω ένα μπαλκονάκι, να περπατάει ο κόσμος να το βλέπει χωρίς να πάει να το πλησιάσει από κοντά. Ναι. Τώρα ο σκελετός που είναι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω. Κάποια στιγμή που πήγαμε βρήκε το σκελετό. Βρήκε τα τζάμια σπασμένα, τα πουλιά μπαίνανε μέσα, κουτσουλούσανε. Η κουτσουλιά τρώει το όστο. Και ζήτησε από τον δήμαρχο, από δεν θυμάμαι από ποιον, να κάνουν κάποια δουλειά. Είδε ότι δεν γίνεται και έστειλε έναν μάστορα με τζάμια να τα τοποθετήσει και τον διώξανε. Το μάστορα. Το μάστορα. Αυτό είναι που λέω. Είναι ανίκανοι να κάνουν ένα έργο, άσε τον άλλο που τα καταφέρνει να κάνει. Τι γίνεται τώρα, το κλείσανε, δεν το κλείσανε, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως είναι κλειδωμένο. Πάντως δεν είναι επισκέψιμο.
Ναι. Και περίοικοι που ζούσαν γύρω και μάλιστα ήμουν με μεγάλη ομάδα, μας είπαν ότι το φυγαδεύσαν το σκελετό και τον πήγανε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της Κοζάνης, το οποίο είναι εκπληκτικό, είναι πολύ ωραίο το Παλαιοντολογικό Μουσείο της Κοζάνης, αλλά αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο έβρεμα που πρέπει από πολύ ειδικούς ανθρώπους να γίνει αυτή η μεταφορά. Και γιατί να μην έχει και ο Περδίκας ένα σημείο να πηγαίνει να το επισκέφτεται ο κόσμος και να πρέπει όλοι να πηγαίνουν στην Κοζάνη. Δεν το κατάλαβα γιατί πρέπει να φύγει. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτές, ποιοι ειδικοί ήταν αυτοί, με ποια εντολή, ποιος έδωσε αυτήν, ποιος υπέγραψε αυτήν την εντολή να μετακινηθεί ένα έβριμα, ή αν είναι εκεί, γιατί δεν ανοίγει, γιατί δεν είναι ανοιχτό, γιατί δεν επισκέψουν, γιατί δεν το βλέπει ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει μια πινακίδα, γιατί δεν διαφημίζεται. Δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα και τελευταία, όπως ξέρεις, ο Άρης μέσα από το Αρχείο Πολιτισμού έκανε διάφορες ερωτήσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού για αυτήν την κατάσταση. Ναι. Απάντηση δεν έπαιρνε, βέβαια. Απάντηση ποτέ, ούτε και στις αιτήσεις που έκανε κάθε χρόνο, αίτηση παράτασης ανασκαφής. 25 χρόνια δεν του δίνανε, όχι μόνο δεν απαντούσαν, όχι μόνο δεν του δίνανε άδεια, ούτε καν απαντούσαν. Εκτός όμως από τον ατίθασο αυτόν άνθρωπο, γιατί είναι και οι Καριώτες και οι Καριώτες το έχουν αυτό. Δεν ξέρω, όταν τον παντρεύτηκες και σου είπε ότι είναι από την Ικαρία, τρόμαξες λίγο? Όχι, είχα ερωτευτεί τόσο που δεν. Λοιπόν, ναι. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα τεράστιο συγγραφικό έργο. Εκτός από το ανασκαφικό του έργο, εκτός από τις ανακοινώσεις του στα συνέδρια κλπ. Έχει και ένα τεράστιο συγγραφικό έργο με κορυφαίο κατά με αυτό το βιβλίο που θα έπρεπε να το έχουν όλοι οι Έλληνες. Αυτό τρόμαξαν. Τους Έλληνες και μη. Αυτό τρόμαξε. Την προέλευση των Ελλήνων. Ένα βιβλίο που λέγεται προέλευση τότε. Ναι. Δεν είναι τωρινό. Είναι η πρώτη έκδοση πρέπει να είναι αρχές 70. Το βιβλίο αυτό είναι η διατριβή του που την παρουσίασε στο συνέδριο στην Μόσχα. Στο Λεμονόσοφ. Το 64. Ναι, και εδώ βγαίνει το 70. Εδώ θέλω να πάμε λίγο κάτι. Από τις κατηγόριες που άκουσε ο Άρης ο Πουλιανός είναι ότι δεν είναι επιστήμονας. Δεν τέλειωσε ούτε το γυμνάσιο. Κάποιοι λέγανε ότι έχει γυμνασιακή μόρφωση, κάποιοι λέγανε δεν έχει καν πτυχίο, κάποιοι λέγανε δεν είναι ανθρωπολόγος, δεν είναι βιολόγος κλπ. Και σε πάρα πολύ δική μου πίεση, βρε Άρη, αυτό γιατί δεν το απαντάς? Είναι πολύ απλό να απαντηθεί. Μου λέει, ας τους να λένε. Δηλαδή τα προσπέρναγε σαν να μην θέλει να του πει. Δεν είχε καιρό. Δεν είχε χρόνο, μπράβο. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί με αυτά γιατί είχε άλλα πράγματα να κάνει. Είχε πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνει. Όμως να πούμε επιτέλους στον κόσμο τα πτυχία του Άρη του Πουλιανού. Πες τα. Τα βάλει κάποιοι στην Ικαρία, διαμαρτυρήθηκαν γιατί τόσο προσπαθούν να κατηγορήσουν με τέτοιο βρώμικο τρόπο, ακριβώς αυτή τη λέξη είπανε, και πρέπει να βρούμε άκρη. Τηλεφωνάει κάποια και μας λέει, εδώ λένε ότι εσύ δεν είσαι γιατρός. Εσύ, για σένα. Ναι. Ο Άρης δεν τέλειωσε το γυμνάσιο, δεν είναι ανθρωπολόγος, δεν έχετε διπλώματα. Λέω, ο Νίκος, έχουμε. Βάλτα, λέει, στη σελίδα. Στη σελίδα και από τότε σταματήσανε. Δηλαδή έπρεπε δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος να κορνιζάρει το πτυχίο του έτσι, σε δημόσια θέα γιατί λιθοβολήθηκε ότι δεν ήταν επιστήμονας. Που είχε έναν από τους πιο κορυφαίους καθηγητές δάσκαλο. Ναι. Ποιος μπορεί να πει κάτι για τον Κουμάρη. Και το πιο βασικό είναι ότι τον καλέσαμε τον Άρη να έρθει στην Ελλάδα. Ήταν μια χαρά στην Σοβιετική Ένωση, στο Λεμονόσοφ. Είχε τις δουλειές του. Θα έκανε την καριέρα του, θα έκανε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Ναι. Όμως αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα που στην πρώτη πρόσκληση, τα παράτησε όλα και ήρθε. Μου θυμίζει κάτι από Καποδίστρια αυτό. Το Καποδίστρια στα ίδια πράγματα. Ήταν μια χαρά, θα γίνει. Το κρανίο ξέρετε. Τον τρέλανε. Άμα ήρθε τον Αύγουστο το 64 ήταν. Ήρθε ο Μπράιτιγκερ ο Γερμανός να παρουσιάσει το κρανίο. Ο Μπράιτιγκερ στην έδρα κρατούσε το κρανίο έτσι. Το κρατείο των Πετραλώνων. Ναι. Να πούμε ποιος είναι ο Μπράιτιγκερ. Ο Μπράιτιγκερ είναι καθηγητής ανθρωπολόγος Γερμανός. Και πιο πριν τι έκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
ήταν κάτι με την ΕΣΑ, έχω ακούσει. Ήταν ΕΣΕΣ. Ήταν Γερμανός Ναζί αξιωματικός ΕΣΕΣ. Ναι. Ένας ναζιστής δηλαδή. Ναι. Ένας αξιωματούχος του γερμανικού ναζιστικού στρατού. Ναι. Που τόσο έχει υποφέρει η Ελλάδα. Επιζεί μετά από όλα τα... τις δίκες που φάγανε όλοι αυτοί και τάχα μου καταδικάστηκαν, αλλά οι επιστήμονες όλοι διασκορπίστηκαν και γίνανε εκλεκτά μέλη των κοινωνιών των άλλων χωρών. Ναι. Και κρατάει αυτός ο ναζιστής το κρανίο των Πετραλώνων σε ένα συνέδριο. Και πάει ο Άρης και του λέει να το δω, και λέει όχι, δεν θα το δεις. Και του λέει από μακριά που βλέπω εκείνη τη στιγμή. Από μακριά που βλέπω δεν είναι 50-70 χιλιάδες χρόνων, είναι πολύ πολύ πιο αρχαιότερο. Αλλά αυτό είναι ανασκαφή, θα το αποδείξει. Είχε μπει το σαράκι μικρόβιο, μέσα το μικρόβιο. Και δεν έβλεπε την ώρα να έρθει, να πάει. Ήρθε ο Άρης στις 5 πρώτου του 65 και 7 πρώτου του 65 ήταν στο σπήλιο. Τέτοια τρέλα, τέτοια. Και αρχίζει να κάνει τη στρωματογραφία. Άρχισε, έκανε τη στρωμα... Το βασικό. Ναι. Κανένας άλλος στον κόσμο δεν έχει κάνει στρωματογραφία. Μου έχει... δηλαδή εδώ πέρα τρελαίνεσαι. Γιατί να κρατάει ένας Γερμανός Ναζί ένα κρανίο τόσο σημαντικό για την παγκόσμια ανθρωπολογία. Ας στην Ελλάδα, ας στην Βουλγαρία, ας στην Βαλκάνια. Για την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας. Ναι. Να το κρατάει στα χέρια του ένας Γερμανός Ναζί που έσφαξε κόσμο, εμένα είναι συγκλονιστικό. Ο οποίος να λέγεται καθηγητής, ο οποίος να τον υποδέχονται τα πλήθη των καθηγητών χειροκροτώντας τον, σαν έναν ευυπόληπτο οποιονδήποτε άλλον πολίτη του κόσμου, να τους κάνει ανακοινώσεις και υποδείξεις ότι αυτό είναι 50.000 χρόνων. Ναι. Δείτε το. Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε έναν Γερμανό Ναζί καθηγητή να κόβει βόλτες στα συνέδρια και να κρατάει στα χέρια του ένα ελληνικό εύρημα? Εμείς του δώσαμε το δικαίωμα, γιατί είχε μπει τότε είχαν μπει 2-3 καθηγητάδες μέσα και μπορούσαν να πάνε, δεν ήταν ανθρωπολόγοι, να πάνε να το δείξουν οι ίδιοι. Αλλά το παρέδωσαν στον Μπρέτιγκερ. Μάλιστα. Όπως και άλλα πράγματα σχετικά με τον Μαραθώνα έχει αυτός ο κύριος. Ναι. Κύριος εντός εισαγωγικών. Ναι. Έτσι, που ψάχνουμε τα οστά των Μαραθωνομάχων. Ναι. Αλλά άλλη μια μεγάλη μάχη έχει δώσει ο Νίκος ο Πουλιανός γι' αυτό. Ναι, πολύ. Πολύ μεγάλη μάχη έχει δώσει και ήμασταν και μαζί σε πολλά συνέδρια και ανακοινώσεις και ομιλίες για αυτά τα θέματα. Αλλά το προσπερνάω. Γιατί. Τι προσπερνάς, αυτό είναι μια ολόκληρη ζωή, αλλά πάμε να πούμε τα βασικά. Η στρωματογραφία που κάνει ο Άρης ο Πουλιανός στο σπήλαιο είναι υποδειγματική. 33 στρώματα, 35 στρώματα. Μοναδική. Μοναδική. Υποδειγματική, μοναδική. Μας μαθαίνει σε όλους μας τι είναι στρωματογραφία. Πηγαίναμε εκεί πέρα και καταλαβαίναμε τι γίνεται και πώς γίνεται. Έβλεπες μπροστά, διάβαζες τη γη εκεί πέρα, διάβαζες μπροστά ως τη γη. Και εκεί τι ανακαλύπτει. Βρίσκει λοιπόν το μέρος όπου ήταν επικολλημένο από σταλαγμητικό υλικό το κρανίο. Έτσι. Ναι. Και τι ανακαλύπτει με τη στρωματογραφία. Ότι είχε δίκιο όταν είπε στον Μπρέτιγκερ. Ανακάλυψε ότι, ναι, ότι το κρανίο δεν ήταν επιφανειακό, ήταν στο 11ο στρώμα. Και μόνο τα στρώματα που είναι χρονολογημένα παγκοσμίως έχουν τη χρονολογία του. Και πήγε όμως και πιο κάτω και έβρισκε άλλα στρώματα που είχαν πολλά ευρήματα από μικροπανίδα, μακροπανίδα, εργαλεία κτλ. Και άλλα δεν είχαν τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι όταν ήταν ζέστη, έβγαινε ο άνθρωπος έξω. Έξω. Όταν είχε παγετώνες, έμπαινε μέσα, αλλά εκεί ζούσε μαζί με τα ζώα. Εκεί ήταν και το λιοντάρι και η ίαινα και η αρκούδα. Και η αρκούδα, αλλά καθένας είχε το χώρο του. Ο άνθρωπος κατάφερε και ανακάλυψε τη φωτιά και είχε φωτιά που προστατευόταν από τα σαρκοβόρα. Δεν πλησιάζουν τη φωτιά τα σαρκοβόρα, τη φοβούνται.
και άναβαν φωτιά και με τα ίδια τα οστά. Δηλαδή στη φωτιά αντί να ρίξουν μόνο ξύλα έριχναν και. Και βρήκε πολύ στάχτη και οστά καμένα. Ναι, ολόκληρο δοχείο ήταν αυτό εκεί πέρα το, ναι, το έκθεμα. Ναι. Όμως πάμε εδώ πάλι λίγο. Εδώ. Ναι. Η προέλευση των Ελλήνων. Κάτι που επίσης μας κάνει περήφανους. Ένα βιβλίο πρέπει να το είχαμε όλοι απέναντι, το βλέπουμε όλοι, να το έχουμε, εκτός να το είχαμε διαβάσει, εκτός ότι πρέπει να σχολικό ανάγνωσμα, ξέρω εγώ, να το, στην τρίτη ηλικία να το κάνουν δώρο μόλις αποφοιτούν τα παιδιά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο πράγμα. Να το παίρνουν δώρο μόλις πάνε να γραφτεί στην αρχαιολογία, μόλις πάνε να γραφτεί στο πανεπιστήμιο, στην ανθρωπολογία, να στο χαρίζει το ελληνικό κράτος. Μόλις κατεβαίνουν από τα αεροδρόμια, από τα πλοία, οι τουρίστες να του το χαρίζει, να είναι μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Κάτι τέτοια φαντάζομαι εγώ σε ένα ευελληνικό κράτος. Και όχι ανθεληνικών. Αλλά πάμε εδώ. Τι σούπες χάλασε εδώ πέρα ο Άρης? Πρώτα απ' όλα την παγκόσμια χρονολόγηση των ευρημάτων, ιδιαίτερα των σκελετών, που τους πήγε πολύ πολύ πιο πίσω. Ήταν αυτή η μεγαλύτερη του ανατροπή και που ο κόσμος δεν ήταν οι επιστήμονες. Ήδη, δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν μια τέτοια αλλαγή. Είναι τεράστια σημασία σε έργο. Είναι έργο ζωής στο Άρη, αλλά ένα κειμήλιο της Ελλάδας. Αυτό. Και κατάρριψη της ινδοευρωπαϊκής θεωρίας. Ο Άρης ήταν ενάντια της ενδοευρωπαϊκής φυλής. Είναι αυτή η φυλή. Γιατί λέει δεν μπορεί να είναι ο Σουηδός και ο Ινδός της ίδιας φυλής, ενδοευρωπαϊκής φυλής. Υπάρχουν οι κίτρινοι, υπάρχουν οι μαύροι, υπάρχουν οι άσπροι, υπάρχουν οι Μογγόλοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσανε πάνω στον πλανήτη μας. Και δεν μπορούμε να τους παραλέψουμε. Είναι φυλές. Αυτό το εφεύρημα της ινδοευρωπαϊκής φυλής, φαντάζομαι και εσύ στην ιατρική το έχεις ακούσει, έτσι, το έχεις... Όχι, δεν το διδαχτήκαμε εμείς στην... Α, οι γιατροί δεν ξέρουν, δηλαδή, από ανθρωπολογία? Όχι, δεν ξέρουν οι γιατροί. Ξέρουμε, μαθαίνουμε, αλλά για αυτό το θέμα δεν μας έχουν... Υπάρχει η ενδοευρωπαϊκή γλώσσα, που λέει ο Πουλιανός, με μητέρα τα ελληνικά. Δηλαδή, από την Ελλάδα φύγανε κάποιες λέξεις και με το διασκορπισμό των, ναι, Ελλήνων, τη διασπορά των Ελλήνων, τα ταξίδια τους, μεταφέρθηκαν, ναι, οι λέξεις εκεί και ο καθένας στον τόπο του τις μετέφτει, παράφρασε όπως... Αλλά αυτό το ότι ήρθαν κάποια στιγμή πριν από 2.000 χρόνια κάποιοι Ινδοευρωπαίοι, αόριστα, δεν βρήκαν τίποτα εδώ, δεν υπήρχε τίποτα εδώ, δεν υπήρχε πολιτισμός εδώ πέρα, υπήρχε πέτρα πάνω στην πέτρα εδώ πέρα. Και αυτοί χτίσανε πράγματα, κάνανε πράγματα, κάνανε ναούς. Και αυτό πώς εσύ τα ακούς, δηλαδή σου ακούγεται λογικό? Όχι βέβαια, γιατί ο κάθε τόπος έχει τους ανθρώπους του. Μπορεί να έρθουν κατά καιρούς άλλοι, όπως το 1400 ήρθανε οι Σλάβοι. Οι Σλάβοι ήταν λίγοι, δεν εκτόπισαν τους Έλληνες και τους Βαλκάνιους. Το 1400 μετά Χριστόν, λες εσύ, την επιδρομή, αυτές είναι επιδρομές. Ναι. Επιδρομές κάνανε και οι Σαρακινοί, επιδρομές κάνανε και οι Αλγερίνοι. Επιβάλλανε τον εαυτό του στην Γιουγκοσλαβία και τους κάνανε, ναι, Σλάβους. Ναι. Ενώ ο Πουλιανός λέει ότι δεν είναι Σλάβοι οι Γιουγκοσλάβοι, όπως και οι Βούλγαροι δεν είναι Σλάβοι. Ναι. Η Νότια Βουλγαροί έχουν πολλά ίδια για ανθρωπολογικά στοιχεία με τους Κρήτες. Την Κρήτη τη βγάλανε ότι είναι Άραβες, Τούρκοι και... Και δεν ξέρω ότι Ζουασιλάνδη, ξέρω εγώ ότι ήταν. Και Σιμίτες. Και Σιμίτες, ναι, καλά. Αυτός ο τόπος δεν είχε κόσμο πριν. Γι' αυτό έγραψε και την προέλευση των Κρητών, ναι, το βιβλίο.
από τέτοιες κάτι τέτοιες αχλαμάρες, κάτι τέτοιες ιδέες προσπαθούν να πάρουν την επίφαση της επιστημοσύνης και να γίνουν επιστημονικές θεωρίες που βγήκαν από κάποιους τυχαίους ανθρώπους που ήταν Γερμανοί και τέτοια πράγματα, κυρίως το 10. Δεν κάνανε μελέτη. Ναι, θεωρίες. Δεν πήραν το οστό να το μελετήσουν και να πούν, να διαβάσουν τα άψυχα κρανία που λέω εγώ και να δώσουν μια θεωρία, μια επιστημονική. Γι' αυτό λέω και τις μετρήσεις που έκανε και στους Αρακατσάνους, πολύ σημαντική δουλειά του, ναι, που έκανε, αλλά και στους Κρήτες. Ήταν οι ογκόληθοι. Τα τρία μεγάλα του έργα, κατά την άποψή μου, βιβλία εμένα, είναι η Σαρακατσάνη, η Προέλευση των Ελλήνων και των Κρητών. Αυτά τα τρία είναι τρεις τόμοι στους οποίους εδράζεται ο Ελληνισμός. Και φυσικά δεν μπορεί να τα βρει κανείς κάπου, διότι δεν κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν. Θέλουν να σβήσουν το έργο του Πουλιανού και τον Πουλιανό από το πρόσωπο της γης. Δεν σου είχε χτυπήσει κάποιος εκδοτικός οίκος την πόρτα να σου πει ότι κυρία Δάφνη μου, αυτά τα βιβλία δεν τα έχω, δεν υπάρχουν, μου τα ζητάει ο κόσμος, θες να σου δώσω κάτι, να τα βγάλω εγώ ρε, να βγάλω 1000 κομμάτια να υπάρχουν. Μας χρωστάνε χρήματα από βιβλιοπωλεία, τα πήγαινε ο Νίκος και τώρα δεν παίρνω να πούνε πουλήθηκαν, έλα πάρεις τα χρήματά σου. Μάλιστα. Αυτό είναι αδικία. Μάλιστα. Πάμε κάπου. Τι ήταν αυτό που θυμάσαι στα 60 χρόνια που ήσασταν μαζί, 66 χρόνια που ήσασταν μαζί, που ήρθε, άνοιξε την πόρτα και σου είπε, σαν έβριμα, σαν ανακάλυψη, σαν μεγάλη χαρά και σε συγκλώνησε. Ποιο ήταν το, ποια σκηνή θυμάσαι που ανοίγει την πόρτα και σου το λέει και μένεις συγκλονισμένη με αυτό που ακούς. Όταν βγήκε το, όταν τύπωσε για πρώτη φορά την Προέλευση των Ελλήνων, ήρθε με το βιβλίο στο χέρι και μου λέει αυτό είναι δικό σου. Είναι ένα βιβλίο που έβαλα τον εαυτό μου, την ψυχή μου σε αυτό. Και εσύ, του λέω, είσαι η δική μου ψυχή. Ήταν τρομερό. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις το βιβλίο που θα εκδώσεις, αν δεν το πιάσεις στα χέρια σου, να το ξεφυλίσεις και να δεις τα γραπτά σου. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι το βιβλίο του είχε πάνω από όλα. Το βιβλίο. Οι άνθρωποι μπορεί να φεύγουνε, τα γραπτά όμως μένουν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Βιολογικός κύκλος έκλεισε, έφυγε ο Άρης, έφυγε ο Νίκος, αλλά τα γραπτά τους, οι ανακοινώσεις τους, τα κείμενά τους έχουν μείνει. Και αυτά μένουν. Ένα άλλο. Επειδή ξέρει ότι μου αρέσουν τα τριαντάφυλλα, είχε φυτέψει τριανταφυλλές πάνω στο σπίτι που είχαμε στη Χαλκιδική, πάνω από 50 τριανταφυλλές. Φύτεψε και στο σπήλιο, όχι στο μέρος εκεί που περιμένει ο κόσμος, είχε μια πεζούλα και μετά είχε μια κατεβασιά και εκεί το είχε φυτέψει μόνο με τριαντάφυλλα και δάφνης, δέντρα με δάφνης. Μια μέρα ήταν μικρά τα εγγόνια μου, ήταν εκεί, είπε να πάει να μου κόψει τριαντάφυλλα να μου φέρει. Παίρνει όμως μια κατρακύλα, γρατσονίστηκε και ήρθε με τα τριαντάφυλλα και με τα αίματα στα χέρια να μου δώσει τα τριαντάφυλλα. Του λένε τα παιδιά, τα εγγόνια του, «Παππού, γιατί δεν μας πήρες μαζί σου να κόψουμε μαζί τριαντάφυλλα για τη γιαγιά?» Αυτή είναι μια στιγμή που με συγκλώνησε. Τώρα? Ήταν ωραίος άνθρωπος. Τώρα? Τώρα μου λείπει. Τώρα μου λείπει. Κράτησες όμως αυτό που ήθελε, το κρατήσαμε όλοι, να μην το μάθει κανείς ότι έφυγε. Ναι. Άσε, λένε, νομίζουν ότι ζω, ναι, να φοβούνται ακόμα ότι πέρασαν τα χρόνια όμως. Δεν μπορούσαν να μην, θα έπρεπε να ειδοποιήσουμε την εφορία
παλαιοανθρωπολογίας, σπηλαιολογίας. Έγινε η κηδεία, βέβαια, τότε δεν επιτρόπαμε από όταν πάνω. Ήταν ο κορονοϊός. 10 άτομα. Πάντως φαντάζομαι ότι αν δεν ήταν ο κορονοϊός και αν είχε ανακοινωθεί, θα γινόταν ένα λαϊκό προσκύνημα. Δεν το θέλε. Δεν το θέλε. Αυτό το θέατρο έλεγε, δεν το θέλω. Σεβαστό. Σεβαστό. Θα καλούσαμε τους φίλους, όπως καλέσαμε στον Νίκο. Τους φίλους, τους συγγενείς, αλλά έτσι σε οικογενειακό, φιλικό. Τι σου λείπει πιο πολύ? Καθόμασταν εδώ οι δυο μας και τραγουδούσαμε τραγούδια για να τον εμψυχώσω, να τον έχω ζωντανό. Τραγουδούσαμε νησιώτικα, ξέρω μόνο δύο. Το «Θάλασσαν τους θαλασσινούς» και το «Στο γυαλό μην κατεβείς». Και άμα άρχιζα για να τον ευχαριστήσω με τα νησιώτικα, όχι μου λέγε εκείνα τα μακεδονίτικα να μου πεις. Τα γραβενιώτικα τα δικά σου, ε. Ζαλίζομαι, ζαλίζομαι όταν σε συλλογίζομαι. Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους μου από σένα δεν συμμαζεύεται, δεν συμμαζώνεται. Γιατί, βασιλική μου, αυτό το τόπο όταν πέθανε. Γιατί με παράτησες, ποιος έβαλε, γιατί, βασιλική μου, γιατί μαράθηκες, ποιος έβαλε στα λόγια και με παράτησες. Περπατούσε με δυσκολία, αλλά όταν άκουγα κανένα βάλς ή ταγκό στην τηλεόραση, του έλεγα να χορέψω. Άσε με τώρα. Δεν θα το χορέψει το κοριτσάκι σου που θέλει πολύ να χορέψει. Τον κατάφερνα. Δεν χόρευε. Βήματα έκανε. Κούτσα κούτσα, ναι. Αλλά, το ένα πόδι. Κι όμως τον περίμενα να πεθάνει, αλλά άμα πέθανε ήταν κάτι το... Ναι. Απερίγραφτο. Ναι, προφανώς δεν συμφιλιώνεσαι ποτέ. Δεν μπορούσα να συνέλθω να πω πώς θα τον θάψω. Πού θα τον θάψω. Μας πήραν το χρώμα, τα χρήματα και μας πήγανε πάνω ψηλά στο τέρμα του νεκροταφείου του ζωγράφου. Για να πάω εγώ τώρα δυσκολεύομαι. Πρέπει να βγάλω άδεια να κινούμε με αυτοκίνητο. Μετά, πριν πεθάνει ο Νίκος, είχα ένα αυτοκίνητο που μ' άφηνε συνέχεια στο δρόμο και προσπάθησε να μου έχει αυτοκίνητο, να μην μου λείψει το αυτοκίνητο. Ένα αυτό. Και δεύτερο, μου λέει, αλλά τι να το απαντήσω εγώ, που κόμως εδώ πέρα. Μου λέει να δώσεις κάποια χρήματα παραπάνω να κάνεις τον τάφο κοντά στην πύλη. Θα σε βρουν καμιά φορά στην ανηφόρα λιπόθυμοι ή νεκροί. Δηλαδή άμα πεθάνει εκείνος να πάρω. Τι να του πω εγώ. Τι λες γε. Φρόντιζε να μην πάθω τίποτα. Άλλη μια φορά φώναξε εδώ στην αυλή. Πού πας Νίκο, πάω να πληρώσω. 3 εβδομάδες πριν πεθάνει. Πάω να πληρώσω το ρεύμα της μάνας μου, μην της το κόψουν. Όχι το δικό του, της μάνας του. Είχαμε μια απίθανη ζωή οι τρεις μας. Περάσαμε πάρα πολύ καλά και μου ήρθαν τώρα μαζεμένα όλα να ζω μόνη. Άσε ο Άρης τέλος πάντων, άσε κι εγώ να φεύγα τέλος πάντων, τον Νίκο μου μόνο. Συγγνώμη. Θεωρώ πάντως ότι δεν είσαι μόνη. Θεωρώ πάντως ότι όλες αυτές οι αναμνήσεις και όλα αυτά τα κείμενα, τα γραπτά, είναι παρουσία. Ξέρω τι εννοείς για την βιολογική απουσία, αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι οι πνευματικοί άνθρωποι ζουν μέσα από τα κείμενά τους. Και μέσα... Αυτοί δεν θα πεθάνουν ποτέ.
οπότε γράφω και στο βιβλίο, ότι θα φύγουν τα κατακάθια και θα βρεθούν άνθρωποι που θα διαβάσουν τα βιβλία του Άρη Πουλιανού, να σπουδάσουν, να μάθουν από τον Πουλιανό ανθρωπολογία, γλωσσολογία, ασχολήθηκε με πολλά και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Και να πούμε τώρα που λες ανθρωπολογία, τον φωνάξαμε στην Ελλάδα τον Πουλιανό για να ιδρύσει τμήμα ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, δεν υπήρχε. Δεν τον κάναν καθηγητή Πανεπιστήμιο. Ναι, δεν υπήρχε. Έτσι τον φωνάξαμε να το κάνει. Ποιες προσωπικότητες σε όλη αυτή την πορεία στάθηκαν δίπλα του, παλικαρίσια, είπανε ένα καλό λόγο τουλάχιστον όσο το έπαιρνε? Ήταν πολλοί καθηγητές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρόνικος, η Συνοδεινού. Αν δεν ήταν η Συνοδεινού, δεν θα έχει ούτε σύνταξη ο Πουλιανός. Τον βάλανε αρχικά έτσι για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ότι τακτοποίησαν τον Πουλιανό. Τον βάλανε στο Υπουργείο Συντονισμού για να δουλέψει μαζί με την Επιτροπή, ήταν 5 άτομα, να δουλέψουν για την το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, να ιδρύσουν. Ήταν πολλοί άνθρωποι μαζί του. Πολλοί τον υποστήριξαν, η Άννα Συνοδεινού, με τη Χούντα όταν τον διώξανε από τη δουλειά τον Άρη, έκανε μια ανακοίνωση ο γέρο ο Καραμαλής και είπε όποιοι χάσανε τις θέσεις τους θα πάνε να τις πάρουν. Πάει και ο Άρης και τους λένε δεν έχουμε τέτοια εντολή οι φύλακες. Πιάνει την Άννα, γιατί η Άννα του είπε αυτό και αυτό είπε ο Καραμαλής, πήγαινε να πάρεις τη θέση σου. Πάει, πιάνει με τηλεφωνή της Άννας και της λέει πήγα και δεν με δεχτήκανε. Τηλεφωνεί του Καραμαλή η Άννα και του λέει αυτή την ανακοίνωση την έκανες μόνο για τους δικούς μας. Ο Πουλιανός δεν δικαιούται. Και έτσι ξαναμπήκε στο... Δεν θα το ξαναπέρνω ποτέ. Το ύψος της γυναίκας φαίνεται. Να πούμε ότι ο Άρης κυνηγήθηκε από τη Χούντα ως αριστερός, έτσι. Αριστερός. Από τα Βαγιάννα Φάσκενα, το ήταν η οικογένειά του, ήταν βενιζελική. Και μετά... Αντάρτης. Με το που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ήταν στο 5ο γυμνάσιο. Ήταν εδώ στην Αραχώβης και Μπενάκη. Και μαζεύτηκαν μαθητές στο λόφο το Στρέφι και κάθισαν λέει αριστερή στην αριστερή πτέρυγα, η δεξιά στη δεξιά πτέρυγα χωρίς να είναι λιγότερο πατριώτης η δεξιά. Είμαι από τους δε, ναι. Ναι. Και ζητήσανε όπλα. Παιδιά ακόμα. Μετά ήρθαν οι Γερμανοί, έφυγε στην Ικαρία και εκεί είχαν κατοχή των Ιταλών. Ήταν πιο ευέλικτοι. Δεν ήταν τόσο άγριοι σαν τους Γερμανούς. Ο Άρης ήξερε και ο αδερφός του λίγα Ιταλικά και τον προσέλαβαν για διερμηνέα. Και γλίτωσε πολλούς καριώτες από τον συλλάβουν, να τον σκοτώσουν. Έλεγε άλλα. Άλλα ντάλλον, έλεγε ναι. Και κάποια φορά κάνανε και καταλάβανε σημεία των Ιταλών. Σε ένα από αυτό, στον Κόφινα, εκεί που έχουμε τώρα το σπίτι μας εμείς, είχε το πολυβολείο, είχαν το πολυβολείο οι Ιταλοί. Και πήγανε μερικοί αντάρτες, άλλοι με τα κυνηγητικά, άλλοι με καλάμια,
και τους είπανε φύγετε. Δεν έφευγαν, αλλά εχμαλωτήσανε τον αρχηγό τους. Και ο αρχηγός έδωσε εντολή να έκανε τέτοια καλά στον τόπο του. Και μου κάνει εντύπωση που η Ικαρία δεν τον έχει τιμήσει. Δεν του έχει κάνει μια εκδήλωση που θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνει μια γιορτή ανθρωπολογίας η Ικαρία και το προτείνω τώρα. Έχουμε τους αντιπάλους μας. Έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Στεφανάδη, που είναι και συγγενής και δεν θέλει να φανεί κάποιος καλύτερος από εκείνο. Θα φαινόταν ο βουλευτής καλύτερος, είναι δυνατόν κάποιος βουλευτής, οποιοδήποτε βουλευτής να επισκιάσει έναν Άρη Πουλιανό. Αν νομίζουν να οι βουλευτές ότι μπορούν να επισκιαστεί εκείνος από τον Άρη Πουλιανό. Αυτό λέω. Αν νομίζει ο κάθε βουλευτάκος του πλανήτη Γη ότι μπορεί να σκεπάσει έναν επιστήμονα, είναι γελίος. Η Ικαρία όμως έχει δήμαρχο, έχει τοπική κοινότητα και μπορεί να κάνει μια εκδήλωση. Ψηφίζει και αριστερά από πάνω μέχρι κάτω. Θα μπορούσε να κάνει μια εκδήλωση για τον Άρη τον Πουλιανό. Αλλά βλέπεις ότι, όπως είπες και εσύ, ούτε οι πρωθυπουργοί μπορούν να επισέλθουν σε αυτά τα θέματα. Η Μελίνα Μερκούρη είχε πάρει ζεστά το θέμα. Η Μελίνα Μερκούρη, ναι. Και του λέει Πουλιανέ, ό,τι θέλεις. Πήρε όμως εντολή από τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας στην αρχή ήταν με τον Πουλιανό. Μετά δεν ξέρω πώς, μετά πήγε, άλλαξε γνώμη και πήγε ενάντια του Πουλιανού. Άλλαξε γνώμη γιατί τον κάλεσε στο Καστρί πριν βγει πρωθυπουργός να λάβει μέρος στις εκλογές. Και ήταν εκεί η Μαργαρίτα, ο Λιάνης, ο Πουλιανός και ο Ανδρέας. Ο Λιάνης περίμενε έξω στο θάλαμο. Και του λέει θα πάρεις μέρος στις εκλογές. Είδε ότι είχαν κατέβει κάπου 500 άτομα στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτούν τον Άρη. Ήταν οι καρυβιώτικες οργανώσεις, η ΕΔΑ και άλλοι φίλοι. Και σου λέει έχει κόσμο να τον ψηφίσει. Να τον ψηφίσει. Και ο Άρης είπε «Πρόεδρε, αφήστε με εμένα, θα ανεβάσω την Ελλάδα παγκοσμίως επιστημονικά. Στα πολιτικά δεν θα τα καταφέρω». Το πήρε άρνηση ο Ανδρέας και τον κυνήγησε. Μικροψυχία. Μικρότητα. Μετά με τον εμφύλιο Άρης ήταν στην Αμερική, σπούδαζε ανθρωπολογία. Όχι, γιατρική πήγαινε. Βιολογία. Βιολογία για να μπορέσει να πάει γιατρική. Mm-hmm. Γιατί εκεί έπρεπε να κάνεις 4 χρόνια βιολογία και άλλα 4 γιατρική για να γίνεις γιατρός. Και όταν έκανε αίτηση σε 72 πανεπιστήμια της χώρας να πάει να σπουδάσει, όλοι τους ζητούσανε πιστοποιητικό φρονημάτων. Όχι, χαρακτηριστική από τον, πώς τους λένε, ο πρώτος στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Αρχιεπίσκοπος. Ναι. Εκεί όμως είχε μια άσχημη πείρα με τον Αρχιεπίσκοπο της Νέας Υόρκης, γιατί έκανε μια εκδήλωση ο Άρης υπέρ του κόμματος και υπέρ της Ελλάδας. Οι Τούρκοι τότε παρουσίασαν κάνανε μια έκθεση και λέγανε όλους τους σοφούς τους Έλληνες Τούρκους. Και ο Άρης έγραψε σε μια εφημερίδα ότι αυτό είναι ψέματα. Δεν είναι Τούρκοι αυτοί που ονομάζουν. Το γράφω στο βιβλίο, δεν τα θυμάμαι τώρα. Και τον κυνήγησαν οι Τούρκοι μέσα στο ίδιο πανεπιστήμιο, γιατί τότε άρχισαν να αφήνουν και τους Τούρκους να έρχονται να σπουδάσουν, να ανεβάσουν το επίπεδό τους. Κυνηγούσαν τον Άρη μέσα στο... Είναι μεγάλο οικόπεδο, μεγάλο μέρος, μέσα σε αυτό το μέρος να τον σκοτώσουν. Και μια φορά έπρεπε να πάρουν κάποια θέση. Αλλά φοβόταν να τον παρουσιάσουν τον Άρη.
και πήγαν σε μια αγωνία σε αυτό το τεράστιο οικόπεδο και βάλαν τον Άρη κάτω από το τραπέζι και γύρω-γύρω ήταν όλοι οι άλλοι να μελετήσουν αυτό το θέμα. Και έτσι γράψαν στην εφημερίδα και ότι οι Τούρκοι με κυνηγούν να με σκοτώσουν. Ο αρχιεπίσκοπος κάλεσε τον Άρη και 150 Τούρκους φοιτητές. Από τη μία πλευρά ήταν ο Άρης και από την άλλη ήταν 150 Τούρκοι. Ναι. Ωραία αναλογία για να βγάλεις απόφαση δίκαιη. Ναι. Για να τους τα φτιάξει. Λέω, Άρης, αν ήταν τίμιος και σωστός Έλληνας, θα έπρεπε να καλέσει όσους Έλληνες σπουδάζουν στην Νέα Υόρκη και τους Τούρκους. Άρα τι πάνε να με κάνουν, να με πείσουν ότι εγώ έχω λάθος. Και δεν πήγε. Ζητούσαν από αυτόν χαρακτηριστική και πώς να πάει. Τότε παρουσιάστηκε ο Καλούδης, ο Νίκος ο Καλούδης, που οργάνωνε να φέρει από το εξωτερικό μαχόμενος για τον Εμφύλιο. Και ο Άρης, αγανακτισμένος από την συμπεριφορά τους, ότι εδώ δεν μπορεί να ζήσει ένα ελεύθερο πνεύμα, να μπορεί να κάνει δουλειά, πήγε με το... Φεύγει και πάει στη Σοβιετική Ένωση. Όχι, έφυγε με το καράβι και τότε ήταν έτοιμοι οι αντάρτες να πάρουν το λιμάνι της στην Ήπειρο, πώς το λένε. Λιγομενίτσας. Μάλλον, ένα λιμάνι και μπήκανε στο καράβι αυτό όλοι Έλληνες αντάρτες που θα πηγαίναν σε αυτό το λιμάνι. Ο μόνος ήταν ο καπετάνιος, ο Τσεκούρας και ένας Εβραίος που αγόρασαν οι Εβραίοι αυτό το καράβι για να το πάνε στο Ισραήλ. Και οι Έλληνες από τη Μασσαλία θα το πήγαιναν στην Ήπειρο, στο λιμάνι. Αλλά όταν έφτασαν στην Νίκαια δεν είχε πέσει στα χέρια των ανταρτών και έτσι το παράτησαν. Αλλά όλοι αυτοί οι οργανωμένοι πήγαν μέσω Τσεχοσλοβακίας, μετά κατέβηκαν στην Φύρο και μπήκαν στα ελληνικά χώματα και πολέμησε. Μετά, λες το, ναι, λες το, ναι, ναι. Γιατί μετά φεύγει η Σοβιετική Ένωση για να σπουδάσει. Ήρθε εδώ αφού υποχώρησε ο Δημοκρατικός Στρατός, αφού ιτήθηκαν, τους παρέλαβε ο Στάλιν για να μην γίνει σφαγή. Μόνο σφαγή θα γινόταν. Πέρασαν στα σύνορα Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας και από εκεί τους πήγανε στην Τασκέντη. Mm-hmm. Εκεί σπούδασε και τον έφερε το 65 ο Καραμαλής στην Ελλάδα για να αναλάβει. Αλλά όταν ήρθε, του ζήτησαν να περάσει από Επιτροπή Νομιμοφροσύνης. Και τους λέει, στρατιώτης για την πατρίδα μου, ταπεινώσεις όχι, δεν δέχομαι. Και κανείς δεν τον προώθησε. Δηλαδή να αναλάβει την έδρα, γι' αυτό τον κάλεσαν. Να ναι, αυτό που είπα, έδρα. Να αναλάβει την έδρα ανθρωπολογίας που θα γινόταν τότε κλπ. Mm. Δεν άλλαζε, αγύρισε το κεφάλι, έτσι. Όχι, στα πιστεύω του ήταν, ας πούμε, όταν άρχισα εγώ να δουλεύω σαν γιατρός, τότε επιτρεπόταν. Να κάνεις ανακοινώσεις στις εφημερίδες, δέχεται ο γιατρός που ήρθε από τη Μόσχα, επιμελητής στον Νατάλο, στην τάδε διεύθυνση, τάδε τηλέφωνο. Ερχόταν και πάντα ρωτούσες για να ευχαριστήσεις
αυτόν που μου την έστειλε. Από πού έρχεστε? Α, κυρία Πουλιανού, εγώ έρχομαι από την, πώς τη λένε, την πιο δεξιά εφημερίδα. Ακρόπολη. Από την Ακρόπολη. Αλλά θέλω να με προσέξετε, είμαι άρρωστη. Και ποιος σας είπε ότι εδώ μέσα εγώ είμαι αριστερή ή δεξιά, εδώ μέσα είμαι γιατρός? Αυτό ακολουθούσε ο Άρης, αυτό ακολούθησα κι εγώ. Μου ήρθαν μετά από την Αυγή. Από που είστε, από την Αυγή συντρόφισα για να με προσέξετε. Φάγαμε εμείς εξορίες και ταλαιπωρίες και ξύλο. Λέω, εδώ μέσα είμαι γιατρός. Θέλετε να μιλήσουμε για αυτό? Θα πάμε σε ένα καφενείο να κουβεντιάσουμε. Εδώ είμαι γιατρός. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να έχω καλή και πολλή πελατεία. Πάντως τώρα που το λες, επειδή πες για την Αυγή, η μόνη εφημερίδα η οποία είχε ενταχθεί τότε στη βαρβαρότητα που κάνανε, γιατί τι να προλάβουμε να πω, δεν ήταν μόνο αποκρύψανε ευρήματα, αλλά ασβεστώσανε και τις υπέροχες τοιχογραφίες που είχε κάνει και ο λαϊκός ζωγράφος εκεί πέρα μέσα. Καγκαράς. Ναι. Τις ασβεστώσανε ή τις καλύψανε με μουσουμάδες? Δεν, τις καλύψανε, ξέρω εγώ τις κάνανε. Τώρα που θα ανοίξει το μουσείο θα ξαναδούμε, ναι, αν μας καλέσουν, αν μας βάλουν. Αλλά τις καλύψανε, δηλαδή αυτό δεν το έκαναν ούτε οι Ναζί. Ναι, αυτό είναι βανδαλισμός, αυτό είναι μεσαίωνας. Μεσαίωνας, να καλύψεις τις ζωγραφιές που είχε κάνει ένα, που, με την εντολή του Άρη, πώς εξελίχθηκαν τα είδη, πώς προχωρούσαν, πώς ζούσαν οι άνθρωποι, τις οποίες επέλεξε ο Άρης έναν λαϊκό ζωγράφο να τα κάνει αυτά, ναι. Έναν από τους σημαντικότερους, τους 5-6 λαϊκούς ζωγράφους που έχουμε, ναι. Ήταν ο Καγκεράς, να τα κάνει αυτός για να βάλει τη λαϊκή άποψη πάνω σε αυτό το θέμα και αυτά να είναι καλυμμένα. Αυτά είναι έργα τέχνης, πώς πας και βλέπεις το Θεόφιλο. Πώς βλέπεις το Θεόφιλο, τα έργα του Θεόφιλου, πώς βλέπεις στο Πήλιο ή στην Λέσβο, πώς βλέπεις του Χατζη, όλα αυτά τα πράγματα είναι λαϊκή τέχνη, λαϊκή κληρονομιά. Και είναι καλυμμένα με μουσαμάδες. Η μόνη εφημερίδα τότε που αντιτάχθηκε, από όσο θυμάμαι εγώ βέβαια, ήταν η Αυγή. Δηλαδή. Με το άρθρο του Σταυρόπουλου, του κριτικού τέχνης. Ναι. Ο οποίος... Τον διαλωστήλανε το Σταυρόπουλο μετά. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος σαν κριτικός τέχνης, σαν ιστορικός τέχνης, είδε αυτό το κομμάτι. Δεν μπόρεσε να πάρει θέση για τα ευρήματα και τα αρχαιολογικά, αλλά λέει δεν γίνεται να καλύπτεις λαϊκές ζωγραφιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή το κάνανε οι Τούρκοι στην Αγία Σοφιά. Το κάνεις και εσύ μέσα στο Σπύλο των Πετραλώνων, στο Μουσείο των Πετραλώνων. Δυστυχώς. Τον Πουλιανό θέλανε από την αρχή, από το 74, 75, 76, να τον παγιδέψουν. Του είπαν ότι θα πάρεις 150 εκατομμύρια δραχμές για την ανασκαφή. Ο Άρης πετάχτηκε από την καρέκλα και λέει, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Θα σκάψω εγώ, θα φέρω και φοιτητές, θα φέρω και τα λοιπά. Ναι, αλλά... Θα υπογράψεις για 150, θα πάρεις τα 50. Συνένοχο στην κλειψιά, εγώ δεν πάω. Θα μπορούσε. Όλοι το κάνουν. Θα μπορούσε για να προχωρήσει το έργο του, αλλά δεν το πήγαινε. Δεν πήγαινε να κλέψει το ελληνικό κράτος για να τρώνε μερικοί. Συνένοχο στην κλειψιά, εγώ δεν θα γίνω. Ήταν ανυποχώρητος. Ήταν στο πιστεύω του, ήταν ανυποχώρητος. Δάφνη μου, σε ευχαριστώ για αυτά που είπαμε και λέγαμε. Κι εγώ ευχαριστώ που ήστατε. Πρώτον, γιατί μίλησα για τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα, για την παρέα σας, για την καλοσύνη σας. Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι να πω, τι να κλείσω. Δεν θέλω να... Εσύ το βιώνεις βιολογικά ως απουσία. Εγώ δεν το βιώνω έτσι. Άμα το δω έτσι θα τρελαθώ. Δεν το βλέπω έτσι. Στην αρχή κι εγώ έτσι ήταν. Δεν είναι έτσι όμως. Τώρα θυμάμαι μόνο τα καλά τους. Καμιά φορά με πιάνουν τα δάκρυα. Υπήρχε άσχημη στιγμή δηλαδή. Υπήρχε πολύ άσχημη στιγμή. Α, εννοείς τις διώξεις, τις προπυλακισμούς και αυτά τα... Όχι, στην υγεία μου με το χαμό των δικών μου. Πέθανε ο Νίκος 1η Ιουλίου του 22. Και σε 25 μέρες έχασα 4 κιλά γιατί δεν έτρωγα τίποτα. Πήγαινα να πιω νερό και το έκανα εμετό.
Και μετά άρχισα για να μην πάω αφιδάτωση σαν γιατρός και όλα, να πίνω γουλιά-γουλιά. Μα έπαιρνα πολύ. Μετά από την αδυναμία έπαθα και κορονοϊό σε 2 εβδομάδες. Αυτό είναι το πέρασα πολύ άσχημα. Μετά λέω, δεν τους πάνε το κλάμα και το μυρολόγι. Και θυμάμαι τώρα μόνο τα ευχαριστά τους. Δεν τους πει, έτσι χαρούμενοι που ήταν και δύο και χαμογελαστοί και ζωντανοί άνθρωποι, δεν τους ταιριάζει το κλάμα. Ναι. Δεν τους ταιριάζει. Αυτό ήθελε και ο Άρης, ότι δεν ήθελε το λαό δίπλα να φωνάζει και να κλαίει. Ναι. Δεν το ήθελε, ποτέ δεν το ήθελε αυτό. Με το καλαμπούρι του ήταν, με το ανέκδοτό του ήταν, ναι, με το γέλιο του ήταν. Την καλοσύνη του. Τι θα έπρεπε να γίνει, νομίζω, που θα έλεγες, αποκαταστάθηκε η μνήμη τους. Είναι ήσυχη τώρα. Τι θα πρέπει να γίνει, μήπως το παλέψουμε. Να βάλουν κάποια πλακέτα. Πού? Στο σπήλιο. Ναι. Και να αναφέρουν το έργο του Πουλιανού. Με 2 λόγια. Ωραία. Άλλο. Να ζητήσουν συγγνώμη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που το άρπαξε τόσες δουλειές. Να ζητήσει συγγνώμη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να μην ξαναγίνουν τέτοιες απάνθρωπες πράξεις κατά ανθρώπων μας. Δίνεις τόσα και παίρνεις πικρία. Να σου πω βέβαια ότι αυτό το επίμετρο, δίνω τόσα και παίρνω πικρία, το είπαν σχεδόν όλοι οι αγωνιστές του 21. Το είπαν σχεδόν όλοι όσοι πολέμησαν το 40. Η αποκατάστασή τους. Έτσι, σχεδόν όλοι όσοι προσέφεραν, μέχρι και ο Τέσλα αυτό είπε στη μάνα του. Έτσι, τελευταία του λόγια, αυτά ήτανε. Θέλω να πω ότι είναι η μοίρα των ανθρώπων που έχουν περίσσια και δίνουν σε ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι και πρέπει να πάρουν για να γίνουν άνθρωποι, να συμπληρώσουν να γίνουν άνθρωποι. Αυτή είναι η μοίρα. Αλλά εγώ χάρηκα πολύ που ερχόμουν με πολύ σκεπτικισμό πως θα σε δω μετά από τόσο καιρό και πως θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα Παραΐτσα. Αλλά φεύγω χαρούμενος γιατί δεν συζητήσαμε για κάποιον που έφυγε. Συζητάμε για κάποιον ο οποίος κάπου σκάβει τώρα και θα μας πει κάτι ακόμα και θα μας ταράξει. Και μέσα στα κείμενά του θα βρεις, στα χειρογραφά του θα βρεις. Θα βρω. Θα βρεις. Κάπου βρήκα για τη γλώσσα ένα θαυμάσιο, ναι, κείμενο χειρόγραφο, θα σου το δώσω. Να μου το δώσεις, να το δημοσιεύσουμε στο Αρχείο Πολιτισμού, να γίνουμε η φωνή του, όσο και αν κάποιοι δεν το θέλουν και κάναν τα πάντα για να μην έχει φωνή. Δάφνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ όλους σας. Huh?